Πάτερ, συγγνώμη που αργήσαμε, αλλά... Είχε αγωνία ο Πάτερ, ναι. Σήμερα είχε και επισκέψεις. Πήγε ο Ιβάν εκεί. Ναι. Ναι, ναι. Τι έγινε ρε Πάτερ εκεί πέρα, ήρθε, τον είδατε. Ήρθε, θα άκουσε ένα 500, γιατί είναι και απλά, δεν είναι απλά τα πράγματα. Και τσιμπάει μάγουλο, 500 είναι. Άντα σφαγή γίνεται, πίσω θα πει στο Ραβίδι. Σφαγή. Εντάξει. Και βλέπεις κάτι μέσω όρο ηλικίας για τα κάνατε 35, 40, 45. Αυτό και βγαίνω. Ντέρμπι στον πρώτο ημιτελικό. Ντέρμπι μετά ένα καλό πρώτο ημίχρονο που είχε η Φενέρ. Δεν γίνεται να μην βγάλει αντίδραση. Εντάξει, άμα δεν έβγαζε αντίδραση, δεν θα ήταν στο Final Four. Τώρα που βέβαια η Φενέρ πάει στο συνοχτώ με το, τα 5 μέτρα το σου, του Σλούκα. Εντάξει, κοίτα τώρα. Πολύ μεγαλύτερο budget, πολύ μεγαλύτερη ποιότητα. Αλλά φίλε, τις σχολές θα τις σέβεσαι. Ποτέ δεν ξέρεις αν θα την κάνουν. Ναι. Εγώ ξέρεις που. Θα σου πω ότι η Σλοβενία όταν πήρε το ευρωπαϊκό, που έχει καλούς παίχτες βέβαια, είναι επειδή έχουν μεγαλύτερο κίνητρο όλες αυτές οι ομάδες. Τώρα εδώ. Την πήρε όμως. Πώς πάει στα rebound, φίλε. Πόσα rebound έχουν πάει. Και φάουλ. Δεν το βάλε. Τέλος πάντων, περνάει 8 η Φενέρ, η Ζαλγκύρης το παλεύει γιατί έχει το χαρακτήρα του προπονητή της. Ήταν παίχτης μεγάλων αγώνων για Σικεβίτσιους, κακά τα ψέματα. Για μένα αυτός είναι στην καλύτερη πεντάδα. Ναι. Αυτός ήταν για μένα η μίξη ανάμεσα σε Παπαλουκά και Διαμαντίδη. Δεν ήταν τόσο καλός. Που ήταν καλύτερος σκόρερ. Δηλαδή αυτός μπορούσε να σε βάλει και 7 τρίποντα. 8 τρίποντα σε αυτό. Ναι, αυτό άμα υποτροπίαζε, άστο, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν ήταν στην άμυνα καλό. Δεν ήταν στην άμυνα, ήταν καλούτσικο στην άμυνα. Δεν τον έπαιρνε τον καλύτερο παίχτη, αλλά δεν ήταν και ποτέ να τον. Να διαφορήσει. Βέβαια. Δεν ήταν μαθαίνει τα βασικά του μπάσκετ καλά, φίλε. Δύσκολα όσο ντίβα και να είσαι, μετά παίζει. Δηλαδή, ο Μαρτσουλιώνη που είχαν βγάλει αυτοί που ήταν μεγάλο παίχτη πριν τον Γιασικεβίτσου. Ναι. Ήταν ίδια φάση, ήταν και καλό αμυντικό, ήταν τα πάντα. Α, ήταν αμυντικάρα. Αυτό ήταν και διπλάσιο σε όγκο. Ναι. Ήταν, ξέρεις, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Μαρτσουλιώνης στο NBA. Ναι, τόσο καλό. Ζαλιστήκαν όλοι οι φίλοι. Μόνο ο Μάτζικ Τζόνσον είχε τέτοιο όγκο. Κανένα άλλο από γκάρτ. Βήματα. Όχι, όχι, αμυντικό έδωσε. Από πριν. Με λίγες αγκονιές, με λίγο τσαμπουκά, κάτι πάει να γίνει. Κλασικός Γιουγκοσλάβος βλέπει ότι. Δεν μπορεί να το μαρκάρει στα ίσια και κάνει τις βουτιές και οτιδήποτε. Να κοίτα το πόδι που του βάζει ανάμεσα στο. Χώστον και μια γκονιά. Τον έδωσε, τον έδωσε, τον έδωσε. Θα τον δώσει, αφού έτσι πρέπει. Μας πουλάει τρέλα ο Πάτερ από, το, από τα Ιεροσόλυμα. Από όχι, ποια Ιεροσόλυμα. Ποια Ιεροσόλυμα. Από το Πατριαρχείο. Μας πουλάει τρέλα τώρα. Τέλος πάντων, δεν θα κάνω επίθεση σε Πάτερ στον αέρα της πόλης. Θα κρατήσω τα προσχήματα. Γιάννη μου. Είδαμε. Σταύρε, play-off, βλέπουμε NBA πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε το βασικά. Το Μπάουκ να κάνει το 1-0 ναι. Απέναντι στην ΑΕΚ για, να, για την πρόκληση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Βλέπουμε τώρα Final Four στο Βελιγράδι με τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Νομίζω ήταν οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες αυτές. Έτσι λέω. Εγώ νομίζω ο Παναθηναϊκός ήταν αντί της Ζαλγκύρης, αλλά. Δεν ήταν ομάδα ο Παναθηναϊκός, φίλε. Απλώς η Ρεάλ. Κάναν το μεγάλο λάθος να τους κερδίσουν 30 πόντους στο πρώτο παιχνίδι και μετά λέει θα τους κερδίσουμε τη φανέλα. Ναι, έβγαλε αντίδραση. Έβγαλε αντίδραση. Και το γήπεδο και ο λαός και 20.000 και πάρει την κεφαλιά σου. Ναι, ναι. Και μετά δεν γύρνα. Τη σειρά. Δεν γίνεται, όχι. Άμα γίνει break εκεί, μετά θέλει πολλά κιλά. Break στο break δεν είναι κάθε μέρα. Όχι, όχι, δεν είναι κάθε μέρα. Αλήθεια είναι αυτό. Πασχαλιά. Αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο διάρκεια και ποιότητα αυτές ήταν οι ομάδες που, που ξεχώρισαν. Έτσι πιστεύω. Από όσο παρακολουθώ, εντάξει, δεν βλέπω και όλες τις αγωνιστικές. Ξέφυγε, τη φάγαμε την, τη Ζαλγκύρης με το που είπαμε καλά λόγια. Πήγε 14 ή 11. Πρόλαβα να το γράψει. Τέλος πάντων. Είδαμε ΠΑΟΚ λοιπόν, είδαμε, βλέπουμε NBA όπου γίνονται απίστευτα παιχνίδια. Απίστευτα παιχνίδια, δεν ξέρω αν βλέπεις καθόλου. Βλέπεις δε. Βλέπω για να είμαι εδώ πέρα. Εντάξει, φίλε, μπορεί να κοιμάσαι νωρίς, δεν σου πω τώρα. Εντάξει. Δεν κάτσω να το δω όλο το παιχνίδι, βλέπω, κάνω ράνο. Εγώ όσο δεν κοιμάμαι το βλέπω. Όσο δεν κοιμάμαι, εντάξει, παρέμβους. Δεν είναι το, το θέμα το NBA τώρα. Εντάξει, το θέμα είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα τι γίνεται, στο Final Four, το NBA. Εντάξει. Εντάξει, είναι στην κουβέντα και αυτό. Είναι στην κουβέντα. Στο ποδόσφαιρο τελειώσαν όλα. Στο ποδόσφαιρο τελειώσαν όλα. Mm. Έγινε και ο τελικός του UEFA του Europa, όπως το λένε αυτό. Εκεί θέλαμε να κερδίσει η Μασέη για να πώς μπορεί να κερδίσει η Μασέη, ρε φίλε. Είχε ρε φίλε. Αφού η Ατλέτικο ήταν καλύτερη ομάδα. Η ομάδα τώρα τελικό
Champions League, αυτό ο Μαρσέικ τώρα τι είναι, πώς λέγανε τον πρόεδρο που είχαν πριν καμιά 30 χρόνια. Ο Χέσους Χιλ. Τον κλείσαν φυλακή, τον κάνανε αυτό. Όχι, δεν πέθανε ο άνθρωπος. Αλλά νομίζω είχε και θέματα, είναι γεγονός. Είχε και θεματάκια. Δεν είχε και τον άλλο ποδοσφαιριστή που τον. Ποιο να δε. Μαρσέικ δεν ήτανε. Α, τον ταπείλες εσύ δε. Ναι, ναι. Τον ταπείλες. Μπερνάν ταπεί, φίλε. Φυλακή, αυτός έκανε φυλακή. Γιατί εκεί ξέρεις, όταν κάνεις αλητία μπαίνεις φυλακή στη Γαλλία. Σε αντίθεση. Αύριο είναι ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε λίγο για τον αγώνα για 25 λεπτά. Τα πρώτα 25 λεπτά ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε. Κακή ήμασταν, φίλε. Πολύ κακή. Με τρόμαξε. Τι πρώτη φορά με τρόμαξε. Εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ που δεν έπαιζε μπάσκετ προπονητή, αλλά με ατομικές ενέργειες των παιχτών, πολύ καλό παιχτών που είναι, πώς θα το πω τώρα, ξέρετε, με το ταλέντο τους, το ατομικό τους ταλέντο, κατάφερε να πάρουν μια διαφορά μέχρι και 10 πόντους έφτασε. Έφτασε 10 πόντους, φίλε, και ευτυχώς βρήκαμε δύο γρήγορα τρίποντα εκεί για να τους γυρίσουμε. Δύο γρήγορα τρίποντα για να το μειώσουμε, γιατί αλλιώς μετά δεν υπήρχε γυρισμός. Κοίτα, νομίζω ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο είναι, αν την προσωποποιήσουμε, είναι ο Κόνιαρης. Είναι ο Κόνιαρης κακός και ο Κόνιαρης πολύ καλός. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Ο Κόνιαρης εκτός αγώνα στα πρώτα λεπτά, με πολλά λάθη, αφηρημάδα, έλλειψη συγκέντρωσης, κακές επιλογές. Γενικά ο ΠΑΟΚ υστερεί στο ένα, ούτε ο Κατσίβελης είχε πει στο γήπεδο. Παίζαμε χωρίς ένα. Να σου πω κάτι. Ναι. Με τον Κατσίβελη. Τον δώσανε 3 ελεύθερα σουτ. Και δεν τα πήρε. Το όχι. Τα έκανε και τα 3, έκανε 0 στα 3, ειδικά το 1 ήταν πολύ εύκολο. Κάνει και μια ωραία κίνηση που δεν μια τον παίρνει από κάτω. Ναι. Φεύγουν δύο ταγάρια στον αέρα, γυρνάει, το χάνει από κάτω μόνος του. Και μετά τον αφήνανε ελεύθερο και δεν πήγαινε να κάνει επίθεση. Ναι. Και τελείωσε ο Κατσίβλης. Εκεί τελείωσε. Εντάξει, άλλον αγώνα. Ναι, δεν είναι παίκτης. Ναι, δεν είναι παίκτης που μπορεί να το διαχειριστεί. Δεν μπορεί να πει στο δεύτερο μήχρονο και να αλλάξει το τσιπάκι που λέμε και να παίξει καλά. Τέλος πάντων, εγώ άμα θεωρώ. Άμα μπορούσε να το κάνει αυτό, θα παίζει και σε πολύ μεγαλύτερη ομάδα Ευρωλίγκας κτλ. Εγώ θεωρώ απλά ότι ο Κατσίβελης θα μπορούσε να προσαρμόσει το παιχνίδι του σε πιο δημιουργικό ρόλο. Μα δεν, ναι, δεν κρατιέται, είναι τόσο γρήγορος με την μπάλα, δεν μπορεί. Ναι, ναι. Τον τρώει το χέρι, δεν μπορεί. Πρέπει να χτυπήσει. Οι τρίπλες που κάνει είναι τόσο δυνατές και γρήγορες. Δηλαδή αυτό θα ήταν σούπερ στο NBA. Ναι, γιατί δεν υπάρχει, κάνω πλάκα. Ναι. Να παίρνει το ριμπάν, να φεύγει διασμό γρήγορα, να δίνει την μπάσα, είναι σούπερ. Ναι, έχει καλό κορμί για γκάρ, εννοείται. Ναι, δηλαδή αυτός είναι project NBA. Αλλά αν είχε περισσότερα επιθετικά ταλέντα. Ναι, εντάξει, λέμε ότι το στυλ του παιχνιδιού, δεν λέμε ότι να πάει στο NBA και θα πάει και θα κάνει. Νομίζω πάντως, Γιάννη, για να δώσουμε και ένα αφεντικό στην ομάδα, ότι όλα τα παιχνίδια τα πρώτα των playoff έχουν μια δυσκολία για αυτούς που έχουν το πλεονέκτημα. Δηλαδή δεν μπαίνουν όλοι καλά. Να σου πω κάτι. Ξεκινήσαμε με το 3 λεπτά πριν, μάλλον 6 λεπτά πριν την παρουσίαση των ομάδων. Mm-hmm. Προσφυρίζουν διαιτητές 6 λεπτά για να ξεγίνει παρουσίαση και μετά. Και βλέπουν το γήπεδο δεν έχει ούτε 1000 άτομα. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό, φίλε, είναι κάτι. Εγώ, φίλε, βαριόμουν να πάω γιατί ήμουν κουρασμένος. Αλλά λέω, εντάξει, φίλε, το αξίζει η ομάδα, πάμε τώρα. Βέβαια, τα αξίζει. Εγώ δεν πάω σαν δημοσιογράφος τώρα στο μπάσκετ. Εντάξει, δεν έχω σχέση με. Δεν έχω γράψει μπάσκετ στη ζωή μου ποτέ. Ένα-δύο θεματάκια το ανέβαλα στη Φόρτσα και σχόλιο που κάνω καμιά φορά στο DNA. Δεν έχει να κάνει με κάποια ανάλυση, ούτε ειδικό σήμα, ούτε τίποτα. Σαν οπαδός πάω στο μπάσκετ. Εντάξει. Σε είδαμε. τα οπαδικά σου σήματα. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα τον έχω μπροστά μου. Δεν μπορώ να μην του πω κάτι. Δηλαδή, ο Μπίτης νομίζω ήταν πάρα πολύ κακός. Ήτανε. Δηλαδή, δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα έχουν βγάλει μια. Λες και είναι συνεννοημένοι. Οι δεύτεροι να μας κάνουν τη ζημιά. Οι διαιτητές. Να κάνουν, μήπως έχουν πάρει εντολή να το κάνουν ντέρμπι όλα τα παιχνίδια. Παίζει το αυτό. Κάνω, να σου πω κάτι, φίλε. Στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται αυτό, γιατί είναι 1-0, είναι αυτό, ξέρεις, δηλαδή δεν είναι. Στο μπάσκετ, άμα μια ομάδα έχει 10 πόντους διαφορά, 2 ανάποδα σφυρίγματα, να, 2 τρίποντα. Δηλαδή τι θα πει τώρα η ΑΕΚ, ότι ένα φάουλ που δεν έδωσε, επιθετικό φάουλ που έκανε ο, νομίζω, ο Κρουμπάλη, και βγήκε ελεύθερος, δηλαδή ήταν καραμπινά του επιθετικό φάουλ. Δηλαδή τώρα μπορεί η ΑΕΚ να βγει και να πει. Αυτό ήταν καραμπινά το επιθετικό φάουλ. Ναι. Δεν το δίνει, τρως και τρίποντο, δηλαδή είναι 5 πόντους. Ναι. Ένα σφύριγμα, 5 πόντους μείον για την ομάδα του. Ναι. Και μετά από 3 φάσεις τραβάει άλλο σφύριγμα, άλλα ντάλλον για τον ΠΑΟΚ.
Ναι, υπάρχουν εναντίον, ξέρω. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι η διαιτησία είναι όχι στημένη, αφού κάνουν λάθη όλη την ώρα. Και για τις δύο ομάδες. Εγώ λέω το εξής, ότι μέχρι το 33-34 έχουν αφήσει την επαφή, παίζεται το παιχνίδι, τα λάθη είναι περασμένα. Αυτό ναι. Ωραία. Μετά ρε φίλε, και γυρνάω είναι 1-4 τα φάουλ. Ένα 7 ήταν κάποια στιγμή. 1-4 ήταν. Στο δεύτερο. 4 η ΑΕΚ, 1 εμείς. Ναι. Εντάξει. Ξαφνικά η ΑΕΚ αρχίζει πιέζει λίγο παραπάνω όσο μπορεί γιατί δεν μπορούσε. Ωραία. Και ξαφνικά ο ΠΑΟΚ που ήταν 10 πόντους μπροστά είναι 7-5 στα φάουλ. Έχει φάει 6 φάουλ, 6-1 σερί. Μα μόνο εντάξει. Με βόλες βάζανε. Ναι, όμως δεν γίνεται έτσι, φίλε. Μα αυτό σου λέω ότι. Σου είπα το χειρότερο πάμε στον μπάτσι που έγινε οι τρεις διαιτητές. Ναι. Είναι συν άλλα 10 σφυρίγματα. Δηλαδή στατιστικά δεν ξέρω πόσα βγαίνουν. Στο NBA πόσο καιρό είχαν τρεις διαιτητές. Το NBA είναι 48 λεπτά. Στο NBA είναι γιορτή. Δεν είναι εδώ πέρα. Ναι, και είναι άλλη φιλοσοφία. Δεν ασχολείται κανένας. Εκεί ξέρουν ότι το σκληρό παιχνίδι επιτρέπεται. Μετά από 2 χρόνια λένε η κάθε επαφή σφυρίζεται. Και παίζουν έτσι. Εδώ. Ξέρεις ότι καμία ομάδα δεν καλεί πριν ξεκινήσει η χρονιά ένα-δύο διαιτητές. Να κάνουν σεμινάριο. Να τους πει παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς σφυρίζουμε, αυτός είναι ο λόγος που η επαφή αυτό, μην πιάνετε φανέλες, δηλαδή να τους δώσουν ένα, ξέρεις, μια φιλοσοφία ναι. Και του διαιτητή. Στο ποδόσφαιρο γίνεται αυτό. Στο ποδόσφαιρο γίνεται, το ξέρω. Στο μπάσκετ έγινε στα 20 χρόνια που έπαιξα εγώ, 2 φορές ήρθανε. Και μια φορά πληρώσαμε εμείς, σαν ΠΑΟΚ, είχαμε πληρώσει νομίζω το Στέλιο του Κουκουλεκίδη. Ναι. Ξέρεις, και δεν, ήταν εν ενεργεία. Ναι. Και ξέρεις, λέει, όχι, πώς θα το κάνω. Στους δύο. Ναι, πώς θα το κάνω, πώς δεν θα το κάνω, ξέρω εγώ. Και πήρε ειδική άδεια, αν θυμάμαι ναι. Καλά τώρα, και ήρθε και πραγματικά μας βοήθησε. Εννοείται σε βοήθησε. Για να ξέρεις πώς θα έχεις τοποθέτησή σου, πώς θα βάζεις τα χέρια σου και χίλια δυο. Μίλησε και για τους προπονητές μέσα στο μπροστά μας. Εννοείται. Κοίταξε, άμα περάσεις τη γραμμή, σηκώνεις τα χέρια, ο πρώτος προπονητής επιτρέπεται. Άμα είναι ένας βοηθός και κάνει τον καραγκιόζη από πίσω, εμείς το πιο εύκολο σφύριγμα για μας είναι. Δηλαδή ο Κουκουλικίδης ήταν πολύ ωραίος. Ναι. Δηλαδή το σεμινάριο αυτό, φαντάζομαι, ο Μπρέτσικο Ρόνα. Σε έβαλε και σε ψυχολογία ακόμα το διαιτητή. Βέβαια. Αυτό το βίντεο που έβγαλε όταν λέγανε στην ΑΕΚ, ότι στην ΑΕΚ, όταν λέγανε δημοσιογράφοι τη ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ δεν είχε την ψυχή να πει τέτοιο ψέμα δημοσίως. Όταν λέγανε δημοσιογράφοι τη ΑΕΚ, ότι το γκολ του Βαρέλα είναι. Πώς το λένε, offside. Εγώ είχα το βίντεο από ένα τέτοιο σεμινάριο που είχαν στις ομάδες για το τι είναι offside και τι είναι offside στην περίπτωση. Και είχα την ακριβή φάση και τους περίμενα. Και ακόμα ρε φίλε επιμένουν. Ακόμα επιμένουν. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Βέβαια. Όχι ρε φίλε, θα αλλάξει. Δεν αλλάζει. Θα αλλάξει. Αυτό το βίντεο έτσι είναι. Αυτή η λήψη μας ενδιαφέρει, αυτό θέλουμε. Δεν κοιτάνε από αλλού. Όχι ρε, δεν είναι. Υπάρχει ένας κανονισμός, όπως λέει και ο Λουτσέσκου, υπάρχει ένας κανονισμός. Θα πούμε μετά για τον Λουτσέσκου γιατί έχει πλάκα αυτό που κάνει. Πλέον τον έχω ψυχολογήσει πάρα πολύ καλά. Ναι, δεν δουλεύει. Και μετά, και επειδή κάναμε την κουβέντα. Με τον Λουτσέσκου στο περιθώριο της συνέντευξης που δόθηκε πριν 3 μέρες. Θα εξηγήσω και στον κόσμο λίγο τι κάνει ο Λουτσέσκου. Θα πεις χορηγούς. Θα πούμε χορηγούς, θα ξεκινήσουμε με τα σπα πριβέ. Δικός μας άνθρωπος. Ιωάννη Κολέτη 24. Ναι. Για μασάζ, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, σοκολατοθεραπεία κτλ. Κτλ. Δικός μας άνθρωπος. Και ωραίος χώρος και καλή δουλειά γίνεται. 2-10, πάρα πολύ καλό, ναι, 5-30-5-80 για να κλείσετε ραντεβού. Γιάννης Μαλλιάς, Barber Shop, κουρεύει, ξυρίζει τα πάντα για τον άντρα. Μα και Γιάννη 46 στην Άνω Ηλίουπολη. Ναι, και Fresh Day, η καλύτερη πίτσα ανατολικά. Δεν μπορείς να φανταστείς φίλε, κοιμήθηκα σαν πουλάκι, παρά τις 12 πίτσες. Πήγαμε, τα δοκιμάσαμε όλα. Πέτρου Συνδίκα 22, 2-10, 2-31-0, 88-9000. Για τις παραγγελίες σας και το σκορ είναι 52-50 οι Ζαλγκύρες. Παιχνιδάρα γίνεται. Γίνεται παιχνιδάρα. Ναι, δεν γίνεται να μην βγάλει αντίδραση. Είναι μεγάλη σχολή, ρε φίλε. Είναι μεγάλη φανέλα. Θα βγάλει αντίδραση. Και εκεί ήταν περάσει και μπροστά. Τώρα αρχίζει και τον είπε ο γιατρός, τον Μπράντοβιτς, ότι στο τέλος του δεκάλεπτο σε επιτρέπουμε να. Να βρίζει. Όχι να βρίζει, να γίνει, να αλλάζει χρώμα το δέρμα σου. Που φίλε, τι παθαίνει αυτό να βρίζει. Δεν χεζόσουν, θα μου πει εγώ. Μετά το διάλειμμα, κράτα το. Δεν κρατιόταν, έπεφτε.
Πέρασε ξανά, δηλαδή γυρίσαμε το κεφάλι μας λίγο από εκεί, έφυγε 10 η Φενέρ. Σας τα έλεγα, δεν με ακούγατε. Εντάξει, το φαβορί αυτή είναι, ρε φίλε, αλλά εντάξει, το ξέρω. Και πετάγονται κάτι εδώ πέρα και λένε δεν είναι έτσι, είναι Γιουβέτσι. Τέλος πάντων, εγώ θα πω το εξής. Ναι. Ήρθε μια θαυμάστρια, μας έστειλε ένα μήνυμα για σένα. Ναι. Δεν είναι και το πιο διακριτικό, αλλά θέλω να δώσω ένα στίγμα για το πώς σκέφτεται. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τι πράγμα λες. Μου ήρθε ένα μήνυμα, διάβασα το Χριστουγεννούλη, αυτό το ποίημα μου λέει. Ωραία, θα το διαβάσω. Πήδαμε με τρέλα, αχ Γιαννούλη χαμογέλα. Πραγματικά ρε φίλε, σκέφτεται να πηδάς και χαμογελάς ταυτόχρονα. Πραγματικά τι κωμικός είσαι ρε φίλε. Το γελάς τώρα που πηδάς. Να σου λέμε και ανέκδοτα το δηλαδή. Το σκορ είναι 66-58, μην ωραία, διαβάζεις. Αχ Γιαννούλη χαμογέλα, η ζωή μαζί σου είναι τρέλα. Προφανώς έχει εμπειρία από σένα η συγκεκριμένη κυρία. Δεν μας έχει δώσει όνομα. Αλλά ξεκάθαρα ο τίτλος να υποθέσω λέγεται Πήδαμε. Να υποθέσω. Ξέρεις, νιώθω σαν να είμαι ακόμα να παίζω. Η Πήδαμε παλιά, και χαμογέλα. Αυτό είναι πιο έντεχνο. Το Πήδαμε και χαμογέλα. Να συμπληρώσω το ποίημα. Πήδαμε με τρέλα. Αχ Γιαννούλη. Το αχ Γιαννούλη είναι αχ με βάθος. Αχ. Πιστεύεις ο Κότσιρας όταν τελειώνει. Αμάτα ρε. Όταν τελειώνει λέει χίνο. Το κάνει έτσι εντεχνό. Μας ακούν μικρά παιδιά ρε. Εντάξει πόσο μικρά. Τριών μηνών. Θα ρωτήσω και το ακροατήριό μας. Εσύ τι πιστεύεις Γιάννη. Ο Κότσιρας είναι έτσι ? Μάλιστα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ είμαι βετεράνος του σεξ. Είμαι βετεράνος του σεξ. Δεν ασχολούμαι με το άθλημα. 8 ποιοτικά λεπτά έχω. Αυτά είναι. Όποιος τα θέλει. Είναι σε μια δεν χώρα. Δεν υπήρξες αθλητής, ρε φίλε, να ανέβει το μέσο όρο. Είχα και 40-45 λεπτά. Γυμνασμένος δεν ήσουν. Είχα. Και όχι, ρε φίλε, απλά τώρα πλέον ξέρω πως θα την κάνω τη δουλειά σε λίγο χρόνο. Να είναι όλοι χαμογελαστοί, ικανοποιημένοι και εγώ χωρίς έμφραγμα. Απλά είναι τα πράγματα. 8 ποιοτικά λεπτά. Εντάξει, το χοντρένω λίγο είναι η αλήθεια. Δεν είναι 8. Αν τα βάλεις είναι παραπάνω. Αλλά λες τόσο για να ευνηδιάσεις μετά. Καταλαβες. Ναι, είσαι. Στο μεταξύ, ρε φίλε, τι ανώμαλες είναι αυτές. Όποια που ξέρω εγώ, μιλάμε, κάνουμε, ράνουμε σε κανένα καφέ και τέτοια. Τι το λέω 8 ποιοτικά λεπτά. Χαμογελάει, τη αρέσει. Ξέρεις τι παθαίνουν αυτές. Έχουν κανένα κουραστικό που παρεύει μια μισή ώρα και βαριούνται από κάποια φάση και μετά. Και λένε ναι, καλά είναι και τα 8. Δεν μαμεί. Αλλά πλέον δεσμευμένοι είμαστε, δεν παρακολουθούμε παιδιά. Ό,τι κάναμε, δεσμευμένος δεν είμαι, ρε φίλε. Ναι. Τι να πουλήσω μαγκιά τώρα, κότα είμαι πλέον. Μαγκιές δεν έχει, τελειώσανε. Τις κάναμε, τις πληρώσαμε. Όχι ακριβά. Είναι η αλήθεια, δεν τα έδωσα σε δικηγόρους δηλαδή. Α, εντάξει. Έχω, ο διπλανός μου έχει μια εμπειρία πάνω στο θέμα. Εγώ βέβαια έχω ταΐσει τους δικηγόρους που μου έστειλε και μήνυμα ο δικηγόρος μου. Ναι. Καλά κάνεις και υπενθυμίζεις για όσους δεν το έχουν εμπεδώσει που έδειχνε τους όχι του Οπέλκας. Γράφει. Κάνω ολόκληρη ανάλυση σήμερα στο blog μου στο SDNA. Και τι γράφεις? Ότι ο Οπέλκας που έδειξε τους όχι του στον πάγκο της ομάδας. Ναι. Έφαγε 2 αγωνιστικές. Ενώ ο Μιλαλάς που έδειξε τους όχι του στην κερκίδα των αντίπαλων οπαδών. Δεν κλείθηκε καν από τον εισαγγελέα. Και προσπαθώ να καταλάβω τι διαφορά έχουν. Δεν υπήρχε κάμερα. Πώς δεν υπήρχε κάμερα, φωτογραφία, ό,τι θες είχε. Ό,τι θες είχε. Και προσπαθώ να καταλάβω διαφορά όρχιον με όρχι. Όχι με όρχι. Δηλαδή, τι διαφορά έχει ο όρχης του Μιλαλάς, αγόρι μου. Τι διαφορά μπορεί να έχει. Είναι η κίνηση, το που απευθύνεται, το ότι είναι ξένος, μας κατηγορήσουν για ξενοφοβικούς. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Τι. Αυτό ακούω, ναι. Γελάω. Μα εσύ δεν θέλει να είσαι παίκτη και σε φάει 2 αγωνιστικές και ο άλλος έκανε το ίδιο και δεν έτρωγε τίποτα. Αγωνιστικές έχω φάει μόνο άμα ακουμπούσα κάποιον. Το να κάνω χειρονομίες δεν ήμουν εγώ. Δεν έκανε καλά χτυλάκι καμιά φορά. Όχι, πρέπει να τον ακουμπήσω. Δεν έβρισε. Έβρισα. Κερκίδα δεν έχει βρει. Κερκίδα, ναι. Πού? Παντού. Όπου με βρίσκαν του έβρισα. Πήγαινε κοντά σε κάποιον. Έχεις κάνει τέτοια μαγκιά σε φύλαθλο. Σε φύλαθλο, ναι. Πολλές φορές. Να ορμήξεις, να δώσεις καμιά φάπα. Όπως έκανες χωρίς κανίδης, δηλαδή
με τη Μακάμπη που έφεγαν και οι καρέκλες όταν ανέβηκε. Όχι, δεν ανέβηκε εκεί γιατί θα είχαμε. Πώς το λένε. Θα είχαμε σοβαρά επεισόδια. Σου έτυχε ποτέ να σε βρίζει κάποιος και να το συναντήσεις κάπου? Ναι. Το θυμάσαι. Συμμαθητής μου. Έστω διάλο, τι. Με έριξε χλέπα. Συμμαθητής σου. Συμμαθητής. Όχι, συμμαθητής στο ίδιο λύκειο. Πηγαίνα. Μετά τι έκανες? Πήγα στο κοτοπουλάδικο που είχε και πρώτον έφαγα καμιά 7 κοτόπουλα. Ναι. Ήπια καμιά 5 κοακόλες. Ναι. Πήγα έδωσα μια μπουνιά του ταμείου, την ταμιακή μηχανή. Ναι. Και δεν ήταν εκεί, και ο Δαρδίος Σταύρος να πληρώσει. Εγώ. Όχι, ο Σταύρος τα κοτόπουλα. Αν χρωστάω πουθενά, πες μου να ξέρω. Γιατί ήδη μου όταν γράφεις κάτι και στα G-Point και σε αυτά ο κόλκας τα παθαίνω λες. Στο G-Point δεν γράφω για σένα. Ναι, όχι, άμα γράψω κάτι που αού, άμα γράψεις κάτι εκεί πέρα, ο κόλκας τα. Αυτά δεν λες, αυτά δεν κάνει. Εμένα μου λένε, πες στο συνεργάτη σου στο G-Point. Δεν είσαι συνεργάτης μου. Όλοι νομίζουν ότι είμαστε μαζί. Παίρνω τις, πώς το λένε, αυτά που μου λες. Εκμεταλλεύσου το αυτό, ρε. Εκμεταλλεύομαι, σιγά. Πες εκεί που σε συμφέρει, πες ναι με τον Κόλκα. Είμαι εκεί που δεν σε συμφέρει, δεν είμαι με τον Κόλκα. Δεν πειράζει. Ο Κόλκας έχει τώρα χρόνο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Σιγά, ρε Γιάννη. Όχι, αλήθεια. Να τη, αλήθεια να λέγεται. Τι να πιω, βοηθήσω. Φίλοι είμαστε. Άσε τα δημοσιογραφικά και τη χαζά. Δεν μου αρέσει μόνο αυτό που μου είπες, ότι να μην βάζω κεφαλαία. Εγώ θα βάζω κεφαλαία, μ' αρέσουν. Δεν είναι ωραία τα κεφαλαία. Εμένα μ' αρέσουν. Δεν είναι ωραία. Δεν με νοιάζει. Μένα μ' αρέσουν. Κάτι, ο λόγος δεν χρειάζεται να τον τονίζεις για να καταλάβει ο άλλος που είναι η ουσία. Δεν με ενδιαφέρει. Κάν τον bolt, ρε αγόρι, αν θες να το δεις, αυτό που το μαυρίζει. Δεν το κάνω. Bolt. Θα σου δείξω πώς γίνεται. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εκεί που μαυρίζει το γράμμα, ρε. Εκεί που μαυρίζει κάπου. Που είναι πιο παχύ. Πιο μαύρο και παχύ, ναι. Κάν το έτσι να τονίζεται εκεί αυτό που θες να τονίσεις. Μην το κάνεις κεφαλαία. Με το Χρήστα το μαλλόν 10 χρόνια αυτό το πράγμα. Α, δεν είναι νόμος αυτό. Όχι βέβαια. Είναι ίσα είναι λάθος. Α, εσένα δεν σ' αρέσει. Είναι λάθος, ρε. Είναι λάθος. Εσένα δεν σ' αρέσει. Δεν είναι... Δεν μου αρέσει γιατί είναι λάθος. Είναι νόμος. Δεν κάνει. Ο Χρήστας δεν το κάνει. Ο Χρήστας το κάνει γιατί ξεκίνησε να γράφει το Άρης με κεφαλαία, αλλά σκηναρχικά. Και λες, θα μεγαλώσει ο Άρης άμα το γράφει με κεφαλαία. Μιλάμε για βλακεία από τις λίγες. Και το κάνει γραμματικά λάθος. Το κολλήσαν όλοι να το κάνουν και Ολυμπιακοί. Γράφει όλος Ολυμπιακός με κεφαλαία. Βλέπεις μια σειρά. Ναι. Δεν είναι αρχικά, ρε αγόρι μου. Δεν θα σε μειώσω. Αυτό το ήξερα, το ήξερα. Ναι. Δεν θα σε μειώσω άμα σε γράψω Ολυμπιακός ή Άρης κανονικά. Ωραία. Είσαι Άρης Θεσσαλονίκης. Είσαι βαρύ όνομα. Δεν χρειάζεται να το κάνεις κεφαλαία. Ναι. Αν δεν ψήνεις κανέναν να το κάνεις με κεφαλαία, δεν αλλάζει κάτι. Είναι μια ηλιθιότητα. Δηλαδή να κάνεις επικοινωνιακά τρίκ, ρε αγόρι μου. Μαζί σου, υποστηρίζεις την ομάδα σου, θες να κάνεις το καλό για αυτή να μαζί σου κάνω ότι πιστεύεις σωστό. Αυτό είναι μια ηλιθιότητα. Γιατί δείχνει φοβία για το που βαδίζεις. Δείχνει φόβο. Δείχνει έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Που το καταλαβαίνω εγώ, ρε φίλο, σε έναν βαθμό, γιατί αυτό έχω τραβήξει πολλά. Αυτό είναι μάθημα. Είδες πόσα πράγματα μαθαίνω. Ναι, αυτό δεν μ' αρέσει εμένα. Τι να σου πω. Δεν έχω γράψει ποτέ κεφαλαία. Ποτέ. Είναι τεράστιο λάθος. Δείχνει άσχημα, ρε φίλε. Πάντα το κείμενο. Τώρα τι άρθρο ανέβασε. Το ανέβασε την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Όχι, το χαστήρι και ανέβηκε εκείνη την ώρα. Κολλητός από παθοδό. Περίμενε. Με έχει κουράσει ο Ολυμπιακός με τα δικαστήρια και με αυτά. Πήγε τώρα στον Αθλητικό Εισαγγελέα και ζήτησε να τιμωρηθούμε με μείωση βαθμού εμείς και η ΑΕΚ. Ωραία. Για ποιο? Για τον κληρικό. Για τα επεισόδια. Που δεν έγινε και κάτι το συγκλονιστικό σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Και η τρέλα μου ποια είναι εμένα τώρα. Πες λέει Ολυμπιακή. Δουλειά πόσους... δεν έχουν τώρα αυτό Ολυμπιακοί. Αυτό δηλαδή... γράφω. Πόσους μειών θέλετε αρκεί να το βουλώσετε. Αυτό λέω. Πες μου πόσους θες, αγόρι μου, αρκεί να μην σε έχω στο κεφάλι μου. Αλλά θα κάνουμε deal. Δηλαδή, εγώ θα έχω μείον 6. Ναι. Ωραία. Αλλά εσύ. Δεν η ΑΕΚ πόσο το έχει, λέει. Φεύγει η ΑΕΚ μείον 6. Ας διαπραγματευτεί η ΑΕΚ. Εγώ έχω ήδη μείον 2, τους δίνω άλλους 4. Ωραία. Τι λέμε. Έχουμε μείον 2 για τον χρόνο. Ναι, ξέρω. Ήδη. Ωραία. Και λέω ότι δεν θα μιλάει και η Σάββας. Ναι. Στον deal αυτό. Δεν θα γράφετε και διατησία λέξη, η δική σας. Ωραία. Ναι. Και θα μας παίζετε στο παιχνίδι. Θα τα παίξετε, δεν θα φύγετε. Αυτά τα 3 ζητάω εγώ. Και ας έχουμε μείον 6. Ναι. Και εδώ έχω μείον 6. Το δέχομαι. Και όχι όλη την ώρα καταγγελίες, δικαστήρια και παπαριές. Δεν έχει κερδίσει δικαστήριο ο Ολυμπιακός στο μεταξύ, πριν το δικό μας που ήταν στημένο από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Αυτό που έχει κάνει δηλαδή σκολαρί και εγώ δεν θα το χωνέψω ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Το σκορ να πούμε ότι είναι 69-62, δεν λέει 2 και 22 πριν το τέλος του αγώνα. Φορές για τις Αλκίδες που δύσκολα να γυρίσει 7 πόντους στα 2,5 λεπτά. Όλα γυρνάνε, όλα γυρνάνε. Όλα γυρνάνε, απλά να βάζει τις φορές. Δεν γυρνάει τίποτα.
Εντάξει, τώρα σε αυτό το επίπεδο, ρε φίλε, πώς θα κάνει 5 κατοχές η Φενέρ χωρίς να σκοράρει, πες μου εσύ τώρα. Ε. Μα δεν είναι τώρα, η Ζαλγκύρης κυνηγάει. Άμα έχουν υπομονή, θα κερδίσουν τα φαουλά και θα βάλουν τις βολίτσες. Έτσι πάει. Αυτό που κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς την Τετάρτη και δεν πήραμε τα φάουλ. Ναι, δεν τα πήραμε τα φάουλ γιατί δεν σφυρίζανε τα φάουλ. Δεν είναι ότι δεν γίνανε τα φάουλ. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ που βάζει 9 βολίτσες. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό Σάκοτα έχει τραβήξει από τη φανέλα το Betway. Δεν το δίνει. Βάζουμε εμείς καλάθι από τα 5 μέτρα που σούταρε ο Betway και έρχεται πινιλίκια ο Σάκοτα. Που δεν έδωσε φάουλ. Που δεν έδωσε φάουλ. Δηλαδή τώρα βλέπεις ότι η διαιτησία είναι γενικώς είναι κακή. Σάκοτα ήταν εκνευριστικός. Συγγνώμη στο ημίχρονο που ήμασταν έξω που έγινε και μανούρα. Ναι. Πήγε ο Τζέιμς ο Μαύρος και έκανε χειρονομίες. Ξύπνησαν την κρικίδα. Ε. Καλά έκανε. Ναι, μα αυτό είναι. Να, τώρα ο Ντίξον έβαλε αυτό το καλάθι που τελειώνει ουσιαστικά το παιχνίδι. Που έχει πολύ ποιότητα. Η Φενέρ δεν μπορείς να την κυνηγήσεις τώρα στους 7 πόντους. Ο Ντίξον έχει βάλει 19 πόντους. Γι' αυτό δεν έχουν. Γι' αυτό το παιχνίδι. Τι να παίζει με την Γκαρσία γιατί. Πέτετε Άγκυρας. Ναι, ο Ντίξον δεν υπάρχει στα περισσότερα παιχνίδια που τον έχω δει. Εγώ ταξίνη. Αλλά τώρα. Ο Ντίξον, φίλε, εγώ δεν ξέρω πώς τον δέχεται ο Μπράντοβιτς. Κι όμως θέλει έναν τέτοιο. Θέλει έναν τέτοιο. Πού στο. Είμαι τελικό, σε έβαλε 20 πόντους. Έχει ρε φίλε το Σλούκα που του οργανώνει καλύτερα το παιχνίδι και πουλάει την μπάλα εδώ. Ναι, και έχει και αυτό να πάρει και τις προσπάθειες. Θες τώρα να μπει μια. Λάθος μεγάλο, κλέβει ο Σλούκας. Τελειώνει το παραμύθι εδώ, 8 Φενέρ και κατοχή. Τι λέγαμε, για τον Σάκοτα. Τρελάθηκα όταν χτύπησε ο Τσόχλας και δεν σταματήσαν τη φάση. Τρελάθηκα. Και μετά λέει ότι κάνει παραμύθι και ο Τσόχλας μπορεί να έχει πολύ βαριά ζημιά, εντάξει, είναι εξής. Ναι. Μίλησα χθες, μου λένε. Είναι στο κάτω το γόνατο εκεί πέρα από το. Στο γόνατο είναι και είναι εκεί που δεν θέλουμε να είναι. Ναι. Εκεί είναι ο πόνος. Ας ελπίσουμε ότι ο πόνος δεν θα έχει μεγάλο τραυματισμό σε αυτή τη φάση της καριέρας του. Γιατί άλλη μια χρονιά ουσιαστικά του μένει, ας την παίξει όπως πρέπει. Όπως το αξίζει. Ναι. Γιατί έχει τεράστια προσφορά στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ό,τι και να λένε. Ό,τι και να λένε, ήταν εκεί, είναι πολλά χρόνια. Πόσο, 5 χρόνια, 6? 5 χρόνια. 5 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, είναι ο πιο ήρεμος playmaker που έχουμε. Τον βάζουμε και ηρεμεί λίγο την ομάδα. Είναι ο έμπειρος της παρέας. Δεν μπορεί να παίξει πολύ πλέον, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν βολεύει στο στυλ παιχνιδιού και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, αλλά ίδιος όμως ήταν πάντα έτοιμος. Πάντα φίλε. Πάντα έτοιμος. Γιατί είχα πάει το κλαμπ, ένα λεπτό. Είτε για, εντάξει, τον στήριξε και το κλαμπ. Το κλαμπ το στήριξε, αυτό στήριξε. Οπα, τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Μας βγαίνει διαφήμιση από πουθενά, δεν πάμε να ανοίξουμε το κινητό μας. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Τον στήριξε το κλαμπ, ο ίδιος στηρίχθηκε από το κλαμπ. Δηλαδή, μάλλον ήταν σοβαρός απέναντι στο κλαμπ. Έπαιξε τα λεφτά του, δεν κοροϊδέψε ποτέ. Εγώ αυτούς τους παίκτες τους αγαπάω, εντάξει. Ναι. Ρώτα το Χορόζογλου, όταν έπαιζε στο ρέθμι, το Τσόχλα του έλεγα. Πάρε το Τσόχλα του έλεγα. Πάρε τα Τσόχλα. Εντάξει, επειδή, για δεύτερο τρίτο, επειδή μου ξέρει, δεν είναι ούτε το πρώτο μπόι, ούτε τόσο αθλητικό. Όχι, ξέρει τι είχα δει εκεί, στο Ρέθυμνο. Έπαιρνε όλα τα τελευταία σούτα. Μπάζε, πείτε τα πέντε σούτα. Λέει πρώτο έχει σουτάρα. Και πιστεύω με τον Γκόνιαρη, ο Κόνιο. Γιατί έτσι κάνουν οι μικροί και οι μεγάλοι, η ηλικία, τραβάνε του μικρού που ψευτομοιάζουν και στι θέσει και σε αυτά και δουλεύουν, α πούμε, κάνουν ζευγάρι για τα σούτ. Ναι. Επειδή ο Τσόχλα έχει σουτάρα. Έτσι βοήθησε, ξέρεις, με την κόντρα. Πάντα βάζεις κόντρα με τον συμπαίκτη σου. Ποιος θα φτάσει πρώτος στα 20, στα 10, ξέρεις, υπάρχουν διάφορα παιχνιδάκια. Πιστεύω ο Τσόχλας τον βοήθησε πολύ τον Κόνιαρη. Ο Κόνιαρης ξέρεις τι δεν σούτ. Έχει, ρε φίλε, στο σουτ. Δεν έχει μετά από τρίπλα. Πρέπει να είναι στατικός για να σουτάρει. Είναι σποτ σούτερ, έτσι το λένε. Ναι, σποτ, δηλαδή. Αυτό εδώ. Δηλαδή δεν τον δει να κλείνει προ τα μέσα και να σηκωθεί, να το στείλει τον άλλο, να τον αδειάσει και να σηκωθεί να σου κάνει. Εντάξει, λίγοι τέτοιοι παίκτε υπάρχουν γενικώ. Δεν φαντάζει να το έχει και αυτό. Γκολ φάουλ για την Ζαλγκύρη στου 5. 45 δευτερόλεπτα, νομίζω. Βέβαια, όλα τα έχουμε δει. Στα τόσα δευτερόλεπτα χάσαμε παιχνίδι από το Περιστέρι 9 πόντου. Άρα. Μια φορά στα 20 χρόνια. Έγινε, βίντε και το ζήσαμε, ήμασταν εκεί. Με τον Γιάννη τον Μιλωνά. Και τον Κασουλίδη, τον Γιώργο. Γιώργο, το έκανε το Κασουλίδη. Δεν με διαβάζει, για Γιώργο μου μοιάζει εμένα. Αλλιώ το λένε. Χρήστο. Ω, 5 δευτερόλεπτα. Ο Μαύρο κάτι έξυπνο έκανε. Πολύ καλό πρέσ. Από την Ζαλγκύρη, παρά λίγο 5 δευτερόλεπτα. Ο Wanamaker χτύπησε την μπάλα πάνω στον παίκτη Ζαλγκύρη και ξαναπήρε κατοχή. Πάει για δεύτερη φορά. Πέρασε το αφέκτο του καλάθι. Κάρφωμα τώρα.
Τελείωσε. Τελείωσε. Αυτό ήταν και φάουλ, αλλά εντάξει. 73-66 με λέει από τους Λούκα στο ανοιχτό γήπεδο. Και τώρα τι βλέπεις για το επόμενο? Εντάξει, εγώ είδα έτσι πως έχω τις ομάδες, πιστεύω ότι ΣΕΣΕΚΑ είναι... Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Σε τι άτρο περίμενες εσύ ότι ο Ντίξον θα ήταν... Που δεν έπαιξε όλη τη χρονιά. Όχι, δεν έπαιξε. Δεν ήταν... Η Ρεάλ είχε τρεις παίκτες που πέρυσι. Δεν ξέρεις τι θα σου κάνουν. Δηλαδή ο Γιούλ, ο Ρούντι και ο Ντόντσιτ δεν ξέρεις τι θα σου κάνουν. Εντάξει, ο Ρούντι πάει πάπαλα. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τώρα. Μπορεί να του γυρίσει τώρα και να βάλει με 30. Για να δεις τι έγινε, ρε φίλε. Δεν μπορεί να βάλει αυτός 30 τώρα. Και μην ξεχνάς, η δόση είναι κομπλεξική. Η μαγιά είναι υψηλή, τα επιθετικά rebound, η Ρεάλ, αυτά είναι... Κοίταξε, πάντα στα Final Four εμφανίζεται ένας. Ναι. Είδαμε τον πρώτον. Είναι ο Ντίξον. Ναι. Τώρα, όποιος περάσει, θα κάνουν τώρα 10 συστήματα αμυντικά πάνω στον Ντίξον. Ο Μπράδος, επειδή είναι γατόνι, θα τον έχει... Ναι. Ξέρεις, συγκεκριμένο πράγμα να κάνει, δεν θα τον έχει την μπάλα στα χέρια και να τον έχει μέσα να αποσχολεί ένα μισή παίχτη, γιατί έτσι γίνεται. Ο ένας που θα τον έχει να τον ακολουθήσει ο Δήμο και ο άλλος θα είναι έτοιμος για βοήθεια. Και θα βρει από την άλλη μεριά κάποιον άλλο γκάρντι, κάποιο τριάρι που θα κάνει τη ζημιά. Εκεί είναι φοβερός ο Μπράντοβιτς και εκεί έχει διαφορά με όλους τους άλλους. Εντάξει, έχει και πολύ γεμάτο ρόστερ, φίλε. Έχει και ποιότητα, έχει και, και εντάξει, όλα. Εντάξει, δεν όλα. Έχει. Πέρυσι είχε καλύτερο ρόστερ η Φενέρ. Εκείνος ο ψηλός δεν έπιασε ο μαύρος, ε. Στο NBA. Στο NBA δεν πήγε. Εντάξει, δεν πήγε. Είναι μερικοί, φίλε, δεν ταιριάζουν. Αυτός τώρα επειδή βγήκε MVP Ευρώπη αυτά, νόμιζε θα πέσε 35 λεπτά στο NBA. Δεν ξέρω τι λεφτά πήρε, αλλά στο νομίζω NBA, θα βρει συμβόλαιο. 35 λεπτά παίζουν αυτοί που έχουν τον καλύτερο μάνατζερ. Έτσι είναι. Τι έγινε τώρα? 5 δευτερόλεπτα. Διαμαρτύρεται ο Γιασικεβίτσιος. Διαμαρτύρεται γιατί έχει χάσει ώρα και θέλει να αφήσει την τελευταία εικόνα ότι ναι. Αδικήθηκε. Όχι, εντάξει, τι τσίμια χαρά. Παπατζής είναι και αυτός. Τον κράζεστε? Τον κράζω, εννοείται τον κράζω. Σου είπα από την αρχή, από το πρώτο παιχνίδι, είναι από μίμηση το Μπράντοβιτς. Το καταγγελίστηκε και έγινε χθες συνέντευξη τύπου που προσκύνησε. Εντάξει, τώρα αυτό είναι, ήξερε ότι θα γίνει. Είναι μπασκετικό Καραγιώς Λίκη, αυτό καθαρά. Ναι, είναι... Τώρα έχουν πάει στις τέσσερις γωνίες. Γιατί δεν κάνουν φάουλ. Και Πασούλα, δεν προλαβαίνουν. Πάρει και την τριποντιά από τους Σλούκα τώρα, καλημέρα σας. Αντίο ζωή. Κλαίνε οι Λιθουανοί. Οι Ζάλγκυρες, όπως λένε αυτοί. Κόλλησες. Ενέρευε, τώρα όλη η Ελλάδα λέει Ζάλγκυρες, είναι ένας και λέει Ζάλγκυρες. Ποιος το κάνει αυτό? Λες και γεννήθηκε στο Κάουνας. Ποιος το κάνει αυτό? Ο φίλος σου, ο κολλητός σου, ο Βαγγέλης? Όχι ρε, τώρα που είναι στο Νόβα ρε, ο Καρίδας. Ο Καρίδας το κάνει? Τώρα, τον άκουσα πριν. Μάλιστα. Η Ζάλγκυρης έγινε και προφορά. Αυτό το κόλλημα το έχει ο Αλέξος Σπυρόπουλος με τα ονόματα. Είναι σκάλωμα φίλε, δεν σου φεύγει. Και ο Φίλιππος Συρίγος το έλεγε. Πάει, ρωτάει πάντα και τους ντόπιους πώς λέγεται η ομάδα και μετά κάνει τη μετάδοση. Πώς λέγεται ο παίκτης, η προφορά. Εντάξει, μπράβο του. Τι, ναι, έτσι λέγεται. Μαζί του. Εμείς τους βαφτίζουμε όπως θέλουμε. Εγώ μια φορά που ήταν οχτασύλλαβο έλεγα το μικρό του. Να, είναι 11, είναι 9 πόντους διαφορά και ο Γιασικεβίτσιος, κοίτα, τώρα πάει. Να πεις. Δεν κάνει φάουλ. Τελειώσαμε. Γεια σας. Και ήρθε η ώρα να πάμε να, στο διάλειμμα. Αγκαλιάζω τη δύο. Παπά, παπά τώρα. Το μιλάει. Ναι, ναι. Ο Μπράντοβιτς, ναι, ναι. Ταξίνι τώρα, ο Γιώργος Δροσίνης. Αυτό είναι φίλε, άμα το έχεις ζήσει το μπάσκετ ξέρεις και τι γίνεται ακριβώς. Ναι. Ωραία. Πάμε διάλειμμα. Στο διάλειμμα για να γυρίσουμε με τα ελληνικά μας, να κάνουμε λίγο εκπομπή. Να μας πεις τι είπε ο Λουτσέσκου εκεί πέρα στο φαγητό που πήγατε. Στο κείμενό μου ήδη σε μία ώρα 120 μηνύματα πρέπει να γίνεται σκοτωμός από κάτω, δεν το βλέπω. Ναι. Γιατί γράφουν τα ίδια και τα ίδια, με κουράσανε. Και ο Δήμος έχει καμιά 35 εκατομμύρια έχει φτάσει μέχρι τώρα. Ο Δήμας. Θα μας τον φέρεις ποτέ εδώ πέρα να τον γνωρίσουμε τον άνθρωπο? Ακούμε και δεν τον έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας. Θα τον φέρουμε. Δεν θα τραγουδήσει ποτέ εδώ? Ε? Τραγουδάει φίλε. Θα του κανονίσουμε ένα πριβέ για πάρτι μας. Όπως έκανε Τζαμίρο Κουέι στο αεροπλάνο πάνω. Ναι, πήραν αεροπλάνο και έκανε συναυλία μες στο αεροπλάνο. Μάγκαζε φίλε. Έτσι είσαι. Είσαι ροκ και δεν είσαι. Έτσι ακριβώς. Ροκ δεν είναι μόνο μουσική, είναι και ο εγκέφαλος. Είναι πως θα τη δεις τη δουλειά. Τέλος πάντων, λέγαμε για τον Λουτσέσκου, τους πείραξε χθες που είπε στη Ρουμανία ότι οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν θύμιζαν ναζιστική Γερμανία. Και τι δεχτήκατε, ρε παιδιά?
δεν είπε κάτι παράξενο. Στην Ναζιστική Γερμανία στείλανε δίκες, επηρεάζαν τον κόσμο, τον οδηγούσαν εκεί που θέλανε. Όποιος έλεγε κάτι διαφορετικό γινόταν γραφικός, γιατί το σκοτώναν βέβαια τότε. Εδώ γίνεται γραφικός. Το βάζαν φυλακή. Ναι. Ωραία, έτσι συμβαίνει στα καθεστώτα. Έγινε ερώτηση στο Λουτσέσκο ή. Όχι, του λέω τι έγινε εκεί πέρα και είπε αυτό. Δεν πάω να σα εξηγήσω. Λέω το και σα πω, θυμίζει αυτό. Και το χρέο τον βγήκε από το σελίδο σήμερα, ελεηνή δήλωση Λουτσέσκου. Καλά, ρε φίλε, θα σου πούμε άλλη φορά τι θα λέει ο Λουτσέσκου. Στο μεταξύ, δεν έχουν τόσο μπέσα. Ρε φίλε, ο άνθρωπος θεωρεί ότι τον έκλεψε κάποιος. Κάποιος που τον κλέβουνε, ναι, έχει πολύ έντονο συνέστημα, φίλε. Δώσε το ένα γραφητικό. Ωραία. Να ρωτήσω. Μπαίνεις σπίτι σου και βλέπεις ότι σου κλέψαν το σπίτι, ρε φίλε. Πώς είσαι. Πώς είσαι. Ξέρουμε όλοι πώς τη νιώθει, γιατί το νιώσανε και το έλεγε. Και εγώ που το ανέβασα στο site, έγραψα έτσι ένιωσε, έτσι είπε. Τι να κάνουμε τώρα. Τι δηλαδή τώρα, να τον κόψουμε, τι θα λέει. Όχι, ρε φίλε. Το θέμα όμως είναι ότι προχθές μαζευτήκατε, σας μάζεψε, σας ωραίος. Μας πήρε να ευχαριστώ τέλος πάντων για τη συνεργασία. Ναι, όλοι οι μεγάλοι προπονητές το κάνουν και όλα τα κλαμπ. Όλοι οι προπονητές το κάνουν. Χαρακτηριστικά για να βάλουμε μια παρένθεση, ο Αρσέν Βενγκέρ όταν παίξαμε με την Arsenal, ναι, πήρε παραγγελία από όλους τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ. Ναι. Τι θα πιείτε, τσάι με κέικ. Τι θα πιείτε, ξέρω εγώ, δεν είχε φέτο εσπρέσο. Κοκακόλα. Τι θα πιείτε, ένα-ένα τα σημείωνε. Και πήγε και ενημέρωσε τον μπαρ. Και ήρθε και έγινε το σερβίρισμα. Τέλος πάντων. Εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου ξέρει τι γράφει κάποιο γι' αυτό. Να. Νομίζω δεν ασχολείται. Απλά θεώρησε ότι επειδή είμαστε με τον ΠΑΟΚ, είμαστε και θετικοί απέναντί του. Έχω όχι, δεν πάρει... εννοώ αυτό. Ναι. Μετά τα πρώτα, η πρώτη μισή ώρα που όλοι ξεσφιγμένοι έτσι δεν είναι. Μόλις χαλαρώσα. Σε πηγαδάκια, ας πούμε. Τι ήταν αυτό που τον έτρωγε. Θεωρεί ο ίδιος, ναι, ότι το συνέστημα της κλοπής δεν μπορεί να φύγει από μέσα του. Αν λέει πιστεύω ότι εγώ αυτό που το κάνω τώρα που το λέω συνεχώς 70 βαθμοί και παιχνίδι λιγότερο είμαι τρελός, τότε είμαι τρελός. Είμαι τρελός, δεν ήμουν και τερματοφύλακας άλλωστε. Σαν παίξει τερματοφύλακας. Ναι. Είμαι τρελός, λες με πάρουν έτσι. Αλλά εγώ λέει θα φροντίσω σε όλη μου τη ζωή να μην ξεχαστεί αυτό το πράγμα. Είναι πολύ βολικό για αυτούς, λέει, και έχει απόλυτο δίκιο, να το αφήσουμε πίσω. Όχι, φίλε, θα πρέπει να γίνει συνείδηση ότι με κλέψατε, τέλος. Είστε κλέφτες. Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στην ΑΕΚ, πρόσεξε με λίγο. Όχι, γενικά, το πρωτάθλημα. Γιατί καμιά φορά ξέρεις τώρα με την τρέλα μας, αδικούμε την ΑΕΚ λίγο. Λίγο, γιατί όχι πολύ. Ο Ολυμπιακός το ξεκίνησε. Το Καραγκιουζλίκη. Ο Ολυμπιακός το ξεκίνησε, γιατί δεν μπορούσε μέσα στο γήπεδο. Όχι, ήθελε να κάνει κακό, ρε. Ήθελε, ναι, να κάνει κακό. Αυτό. Ότι δεν μπορούσε μέσα στο γήπεδο να πάρει το πλέον, γιατί άμα έπαιρνε το πρωτάθλημα θα γέλαγε όπως γελάει τελευταία 30 χρόνια που παίρνει πρωταθλήματα εκτός από 2-3 πρωτάθλημα. Ναι, ρε Γιάννη, αλλά ήταν πρώτος και άλλαξε προπονητή. Δηλαδή, να μην το πληρώσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα για τα δικά του τα λάθη πρέπει να ασχολείται όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη γι' αυτό. Και όμως αυτό έκανε. Αυτό έκανε. Και απέφερε τεράστια φθορά στον ΠΑΟΚ, στον μεγαλομέτωχό του, με ανθρώπους της FIFA να λένε βλακίες δεξιά και αριστερά. Έχουν τώρα σημαία στην ΑΕΚ έναν της FIFA που είπε ότι στη χώρα μας εμάς άμα είχε γίνει αυτό με το Σαββίδι είχε τελειώσει η ομάδα. Σοπάρε. Τι έγινε ακριβώς. Ξέρεις ότι υπάρχει νόμος όταν οπλοφορείς να μην παρατάς το όπλο σου. Δηλαδή να αφήσω εγώ το όπλο μου που έχω πάρει άδεια ειδική. Ναι. Ωραία. Να τα αφήσω σε μια γωνία μου το κλέψουνε. Ωραία. Εντάξει, αυτό είναι λάθος από την αρχή. Είναι λάθος, ρε φίλε. Είναι αλλά... λάθος από την αρχή. Μην το βάζεις αυτό. Ούτε το δικαιολογούμε ούτε τίποτα. Όχι, δεν δικαιολογούμε. Είναι λάθος. Ξεκάθαρα. Είναι λάθος. Ναι. Τώρα, τι έγινε, τι δεν έγινε, δεν έπρεπε να ήταν. Τέλος. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Λουτσέσκου είναι αποφασισμένος όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Ναι. Ωραία, αυτό το πράγμα θα αναδείξει. Και εμένα ξέρετε τι μου δείχνει το Γιάννη. Μου δείχνει έναν άνθρωπο που δεν μας βλέπει σαν περαστικός. Δηλαδή, ότι σεβάστηκε τη δουλειά που έκανε στο κλαμπ, σέβεται το κλαμπ, σέβεται τον ιδρώτα των παικτών του, ωραία, τα λεφτά του Σαββίδη, τον κόσμο που πόνεσε. Και λέει, πεταμένη, εγώ θα σας πονάω όπως σας δω. Και ας προσπαθήσω να το βγάλω γραφικό. Ναι. Εγώ όποιον βρω στην Ολλανδία θα του λέω για αυτό που έγινε. Σε όποια χώρα και να πάει, σε όποια πόλη. Όποιον βρω. Τη μαγιονεζούλα, κάτι χοντρούλες που έχουμε στη ρεσεψιόν, θα τη το πω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό σε φόρο ζωή, όπου βλέπει μικρόφωνο, όποτε θα του δίνουν την ευκαιρία, θα το μπουμπουνάει. Εντάξει, το έφυγε, τι είναι. Να κερδίζει και να μην στο δίνουν. Εντάξει, δεν είναι ότι. Θα το πάρουμε έτσι αλλιώς. Αδερφέ, έπαιξα τόσα. Κάνεις την πρόσθεση, είσαι πρώτος. Έξαλλος με το Χιμένεθ, έξαλλος. Όταν σου λέω έξαλλος... Ο Χιμένεθ γιατί δεν έκανε τον μάγκα που έκανε στον ξένο διαιτητή.
Πετάχτηκε και μια-δυο φορές, αλλά όχι τόσο. Τι, γιατί εδώ τα χέρια για αυτά κουνάκι τα ράνι. Ναι, προφανώς ήξερε. Και ο ξένος, μην φανταστείτε ότι είχα καμιά διαιτησία σούπερ. Εντάξει, απλά δεν είχαμε την κακή υποψία. Αυτό. Τελικά αυτό πρέπει να γίνει. Τι. Να είναι σε όλη την Ευρώπη ξένοι διαιτητές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα. Και να εμφανίζονται δύο μέρες πριν ποιοι θα είναι, ποιοι δεν θα είναι. Για να μην υπάρχει σε κανένα κράτος, σε τίποτα, όπως στην Μπόσμαν είναι με τους παίκτες, έτσι να είναι με τους διαιτητές. Ειδικά οι πρώτες κατηγορίες. Και έτσι μετά θα γίνει στη Β' και στην Γ'. Όχι, τώρα που έγινε αυτό με τον ξένο διαιτητή, αν θέλουν οι δικοί μας να σας κάνουν λάθη. Με το VAR. Ναι. Ας θέλουν να κάνουν τα δικά τους. Εντάξει, είναι πολύ κρίσιμη η καμπή. Ναι. Για μας θα είναι τεράστιο πρόβλημα αν στους πίνακες μπει ένας εκ των Αρετόπουλο, Κομίνη, Ποντίκη. Και αυτό είναι εδώ που όρισαν τις τύχες του πρωταθλήματος και ο Ζαχαριάδης από εδώ, απαράδεκτος. Κάνουν αγώνα οι Άκοι Ολυμπιακός για να μείνουν στους πίνακες αυτούς. Θεσσαλονικιός διαιτητής τώρα, φαντάσου. Πολεμάνε για Θεσσαλονικιό διαιτητή. Ναι, φαντάσου τώρα τι γίνει τσαλοσύνη υπάρχει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Υπάρχει το ποδοσφαιρικό κομμάτι, υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Ο Λουτσέσκου είναι αποφασισμένος να τους χοροπηδάει όπου τους βρει. Λοιπόν, όπου τους πάμε βρει. Και στο τεχνικό κομμάτι. Τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Για μένα, ναι. Διατήρηση κορμού, ποιοτικές προσθήκες, σε στόπερ, κεντρικό χαφ, ίσως εξτρέμ και ένα φορ, μπορεί και τερματοφύλακα. Το εξτρέμ μπορεί να καλυφθεί από τον Ουάρντα ή τον Ενρίκε. Δηλαδή πόσοι, 5-6 παίκτες παραπάνω. 4 νομίζω πρώτης γραμμής, αν βάλουμε τερματοφύλακα, εξτρέμ δεν θα έπαιρνα. Γιατί δεν πάρεις τερματοφύλακα ρε φίλε. Γιατί ο Ρέι θέλει να φύγει. Α, ναι. Και ο Γλύκος δεν είναι καλά και θα δούμε τώρα τι και πώς. Ο Γλύκος πώς πάει με την αποθεραπεία. Δεν έχει μπει ακόμα. Δεν έχει μπει καλά. Και είναι η περίπτωση του Ζίφκοβιτς που τον θέλει ο προπονητής, τον ξέρει και είναι ανοιχτή. Θα δούμε τώρα τι και πώς. Με Πασχαλάκη νούμερο 1 και Ζίφκοβιτς να είναι διάδα και ο Σιαμπάνης ο τρίτος. Ναι. Εκεί το βλέπω να πηγαίνει, θα το δούμε. Ο Σιαμπάνης είναι αυτή η ταλεντάρα που λένε. Ναι, και πρέπει τέτοια. Να ασχοληθούμε κάποτε μαζί του. Ναι. Το... πώς θα ασχοληθείς, άμα δεν παίζει, πώς θα. Ναι, με αυτό ακριβώς. Άμα πάει να πάρει και άλλο τερματοφύλακα, τι θα πάει, τέταρτος. Τρίτος, ναι. Γιατί νομίζω... τρίτος, ποιος θα φύγει. Ο Γλύκος και ο Ρέι, νομίζω λογικά. Ακόμα είναι πολύ στον αέρα όλα, μην νομίζεις. Εντάξει, τι πολύ στον αέρα. Τα μεγάλα κλαμπ δεν είναι πολύ στον αέρα. Τελείωσε προχθές το κύπελο, πάμε. Ναι, φίλε, άμα θέλω εγώ να πουλήσω το Ρέι, τέλος πάντων πρέπει να βρω και πρόταση. Άμα θέλω να το δώσω δανεικό κάπου, πρέπει να βρω πρόταση. Ναι, αλλά πρέπει όμως να έχεις. Πώς το λένε, να αρχίσεις να στείνεις. Η ομάδα στημένη είναι. Εντάξει, θέλει ένα στόπερ τώρα γρήγορα. Θέλει ένα. Από αυτά τα ονόματα ελληνικά που παίζει στο εξωτερικό, παίζει τίποτα. Εγώ τον Κυριάκο θέλω, αλλά δεν παίζει, όχι. Δεν παίζει. Γιατί είναι ακριβώς, δεν θέλει, είναι. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα γιατί. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εντάξει, από δεν είναι εύκολη περίπτωση. Όχι, είναι. Από παντού. Κοίταξε, αυτό είναι μεγάλο παίκτη, ρε φιλέ. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, μην τρελαθούμε. Μπορεί να θέλει να μείνει και έξω. Δεν ξέρω. Ναι, έχουμε... αυτό δηλαδή. Υπάρχει κανένα κουσκούς που να ξέρουμε, τίποτα. Δεν τον έχω βρει να μιλήσω. Δεν τον πήρε τίποτα. Όχι. δεν τον βρήκα να ξέρω τι γίνεται. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν προχωράει αυτή η περίπτωση. Θα προχωρήσει το Χατσερίδη. Δεν είμαι φανατικό εγώ αυτή τη περίπτωση. Το ξάρφο μου θα τον πάρουμε. Του Γιαννουλή. Ναι. Εννοείται, ρε φιλέ. Άμα τον πάρουν θα λέω ότι είναι ξαδερφός μου. Αυτός θα είναι ο ξαδερφός. Εγώ τώρα, αυτός είναι φίρμα φίλε. Εγώ ήμουν παλιά. Και εσύ είσαι φίρμα, και εσύ είσαι φίρμα. Εγώ είμαι celebrity, δεν είμαι φίρμα. Ο Χαρίσης μπορεί να γυρίσει γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο παίκτη. Σημαντικός και αυτός. Και ο Γουάρντα μάλλον γυρίζει. Γουάρντα. Το θέμα είναι τι γίνεται με τον Ενρίκε. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Ποιος είναι ποιο χρειάζεται το ΠΑΟΚ πιο πολύ, το Γουάρντα ή τον Ενρίκε. Ο Ερίκη έχει αποδείξει ότι μπορεί να βοηθήσει παρότι ψυχοπαθεί στον ΠΑΟΚ. Ο Γουάρντα στον ΠΑΟΚ δεν ακούμπησε. Αλλά με αυτά που κάνει φέτος, τι να πει, ότι δεν το θέλω πίσω. Αυτό. Και αυτός είναι ο τύπος ότι άμα δεν παίξει, θα σε κάνει και μανούρα, φίλε. Ποιος είναι ο Ερίκη? Ο Γουάρντα. Ο Ερίκη πιο επικίνδυνος είναι. Ο Γουάρντα είναι τυπιτυπιντάι. Εντάξει, δεν είναι τυπιτυπιντάι. Άμα δεν πιντάει την μπάλα. Υπάρχει ο κίνδυνος να ψάχνει σε μια προπόνηση εκεί να. Να μην πάει εργομετρικά, να έχει πάρει καμιά γκόμενα, καμιά πατρεμένα και τον κυνηγάει ο άντρας της. Έχουμε τέτοιες φοβίες με τον Ουάρντα, αλλά κακό παιδί δεν είναι. Όχι, απλά είναι παράξενο. Ούτε Αιγύπτιος. Πίνει ούτε καπνίζει, λόγω θρησκείας αυτά. Γιατί άμα δεν ήταν η θρησκεία, θα μας είχε ξεφτύλει. Όχι, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Όντως, μεσόδες και τέτοια είναι έξω. Ναι, δεν είναι. Αφού λόγω θρησκείας δεν μπορεί να βγει αλκοόλ και τσιγάρο. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι υπάρχει ένα προσχέδιο. Θα δούμε πώς θα τρέξει. Εγώ καίγομαι για σέντερφορ, γιατί ο Πρίγκεβιτς δεν θα προλάβει να είναι πίσω στα πρώτα παιχνίδια, πιστεύω, λόγω Μουντιάλ. Και προτιμώ τη Βασιλεία, γιατί έχει 13-14 παίκτες που θα είναι στο Μουντιάλ. Και θα έχει τεράστιες ελλείψεις στα πρώτα παιχνίδια. Το προτιμώ. Αυτό που μου το είπες, ελλείψεις, τι ελλείψεις. Οι διεθνείς παίζουν, ρε, ναι. Δεν θα είναι. Στην αποστολή δεν θα είναι. 15 ξεκινάει. Είναι δυνατόν να παίζουν Μουντιάλ και να παίζουν και προκριματικά. Τελειώνει το Μουντιάλ 15 του μηνός. Ναι, και ο πρώτος αγώνας πότε είναι. 25. Δηλαδή διακοπές δεν κάνουν οι παίκτες. Θα πάνε σε δει. Θα αφήσεις ή να πάει διακοπές ο παίκτης σου. Αναγκαστικά. Που το δίνεις 2 εκατομμύρια να πάει για διακοπές. Αναγκαστικά. Πάει στη Μύκονο τώρα για να μην παίξει προκριματικά Champions League. Φίλε, στη Μύκονο μπορεί να μην πάει, μια εβδομάδα θα την πάρει. Έγκλημα. Μην πω τίποτα άλλο. Δεν επιτρέπεται αυτό. Δεν γίνεται. Δηλαδή, συγγνώμη, αλήθεια τώρα, ο Λουτσέσκο θα πει πάρε άδεια. Όλοι παίρνουν. Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό να πάει σε ρί κάποιο. Ποτέ. Κάνει δυνατόν. Στο μπάσκετ είναι αυτό που είναι άλλο άθλημα. Γιατί ποδόσφαιρο... αντέχουμε. Το ποδόσφαιρο είναι. Εντάξει, γιατί δεν παίζει 90. Ξύνουμε. Σταματάτε κάθε 10 δευτερόλεπτα. Εδώ παίζετε ένα αγώνα και μετά παίζετε μετά από μια εβδομάδα. Όχι. Άιτε, στην Ευρώπη παίζουμε 3 αγώνες κάθε μέρα. Εμεί παίζουμε 6-6 παίζαμε. Έχει αγανακτήσει, βλέπω. Έχω αγανακτήσει γιατί δεν μπορώ να το δει. Θα μιλήσει με τον κολλητό σου, τον προπονητή ποδοσφαίρου, να σα εξηγήσει. Όχι, δεν τα έχει μετρήσει αυτά. Ναι, αυτό απαγορεύεται. Εκείνο τον κοκκινομάγουλο. Ναι, που βάζει τα μαλλιά. Το καινούριο αυτό με το σαμπουάν. Σοβαρά μιλάς. Ναι, δεν γίνεται. 47 χρονών έφτασε. Ούτε μια σπριτρίχα δεν έχει. Τα βάφη λες. Με το 4, νούμερο 4. Σοβαρά. Ναι, να το ξεφωνήσω. Με αποδείξεις. Να το ξεφωνήσω. Θα βάλω κι εγώ το 4. Τώρα που θα πάω να κουρευτώ, θα ζητήσω από το μαλλιά να με βάλει να με λούσει μετά με το 4, να δω πόσο μαύρο θα είναι το μαλλί μου. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ επαγγελματία παίκτη που παίζει προκριματικά. Champions League. Είναι στο Μουντιάλ, δεν θα παίξει γιατί πρέπει να πάει 5 μέρες άδεια. Να πάρει 5 μέρες άδεια. Τι λες ρε μεγάλε. Φίλε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, πες γίνεται αυτό που δεν πιστεύω να γίνεται, γιατί δεν σε πιστεύω σε αυτό. Ναι. Όχι εσένα, δεν μπορώ να το χωνέψω. Ναι. Θα πάρει έναν άλλον παίχτη που δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Δηλαδή τώρα οι μεγάλες ομάδες, ξέρω εγώ, που έχουν 2 center forward ή 2 καλοί επιθετικοί, είναι στην βασική εντεκάδα της χώρας. Ναι, υπάρχει ενδεχόμενο να μην παίζουν. Τι βλακία είναι αυτό. Αυτό που σου λέω. Είναι αλήθεια τώρα. Ναι, ρε. Προτιμά να μην τους έχουν στους πρώτους γύρους και τους έχουν στο δεύτερο. Τους δίνουν 10 μέρες και έρχονται μετά. Ναι, για να πάρουν μια ανάσα, δεν γίνεται αλλιώς. Από συμπίεση λέγεται. Μπορεί να πάρουν την ανάσα να μην παίξουν σε 2 παιχνίδια στη μέση χρονιάς. Ένα τραυματισμό, 2 κίτρινες, 3 πώς θα κάνετε εσείς ποδοσφαιριστές. Πρέπει να φύγει ρε κάπου να ρεμίσει. Που έχετε κανονίσει καμιά γκόμενα στην Αθήνα, πρέπει να την ξέρατε ποτέ να παίρνει τις κίτρινες κάρτες. Αυτό πάλι. Τι. Το ποδόσφαιρο. Τι. Στις πόσες κάρτες δεν παίζει έναν αγώνα. 3. 4. Παλιά δεν ήταν 3. Ναι. Κανονίζαν, πέρανε την τρίτη κίτρινη για να μην παίξουν στο επόμενο μάτς και φεύγανε αεροπλάνο Αθήνα. Κάνετε πράγματα λαμόγια. Τα ναι, κολυτάρια σου. Ναι. Τα κολυτάρια σου. Όχι, τα κολυτάρια μου από άλλες ομάδες. Α, γιατί δεν ξέρω ποιες είναι τα κολυτάρια. Όταν το πρώτο άκουσα αυτό ότι στις 3 κίτρινες δεν παίζει αγώνα. Και τότε ήταν καπάκι, δεν διάλεγες. Τώρα διαλέγεις. Τι έχει. Τώρα διαλέγει ομάδα. Διαλέγει ομάδα σε πόσο. Στους επόμενους 4 αγώνες. Α, στους επόμενους 4 αγώνες λες δεν θα παίξει αυτόν. Ναι. Εντάξει, παλιότερα που δεν ήταν αυτό, που μόλις είχες τρίτη κίτρινη δεν έπαιζε στον επόμενο αγώνα. Και τώρα το κανονίζουν να μαθαίνουν, μην αγχώνεσαι. Τώρα δεν το κανονίζουν. Την επόμενη τετράδα. Το κανονίζει η ομάδα. Παλιά το κανονίζουν οι ίδιοι. Ναι, ξέρουν σε ποιο θα τους αφήσουν έξω, το υπολογίζουν. Δεν είναι τίποτα. Αυτό σου λέω ότι παλιά το κάνανε οι ποδοσφαιριστές μόνοι τους. Ναι, ναι. Όχι, παλιά τα λαμογιάκια, τα κολυτάρια σου τώρα που τα πετύχω. Τα κολυτάρια μου δεν το κάνανε αυτό. Όπου τους πετύχω τώρα θα τους κυνηγήσω. Ο ένας πρέπει να είναι εξαφανισμένος μεταξύ, δεν ξέρουμε που βρίσκεται. Εντάξει. Έχεις μιλήσει μαζί του. Όχι. Μπορεί να είναι στο τελικό, στο Final Four. Να είναι. Στο Βελιγράδι. Α, εξωτερικό είναι. Να του πάνε ότι είναι ποδόσφαιρο και να πήγε. Και να είναι μπάσκετ τελικά. Δεν τον έχω ικανό για όλα πλέον, για τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Αλλά φίλε. Μιλάει τα παιδιά, ρε. Φίλε, τον αγαπάω και το ξέρεις, δεν το κάνω από κακία.
Αλλά είναι τέτοιο, τι να κάνουμε τώρα. Εδώ του λέω τις προάλλες, κάνε μου σε μια δεκάδα για τον ΠΑΟΚ της ιστορίας. Και μου λέει, το μελετάω λίγο και σε παίρνω. Ωραία. Δεν πήρε ποτέ βέβαια. Είναι από την... Ακόμα το μελετάει μάλλον. Τελείωσε. Ε, δεν υπάρχει. Φίλοι. Τελείωσε ο διαγωνισμός. Τελείωσε ο διαγωνισμός, εννοείται. Κέρδισε. Ήταν διαγωνισμός ή έτσι. Όχι, ο καθένας έβαζε τα δικά του και τελικά καταλήξαμε στο Βιερίνια και τον Κούδα να έχουν τους περισσότερους ψήφους στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Τι, αυτοί οι δύο παίχτες. Άδικο. Γενικά αδικεί τους παλιούς αυτούς ο διαγωνισμός. Ναι, ναι. Γιατί οι πιτσιρικάδες έχουν ίντερνετ, δεν έχουν ζήσει τώρα. Ναι. Δεν έχουν ζήσει. Τον κολλητό σου, τον Κωστίκο. Κωστίκο αδερφό. Ποιος είχε μια φωτογραφία χθες κάπου, είδα με ένα σοφιστική γυαλί. Ο Κωστίκος φίλε πιτσιρικάς, εκεί στο μικρό καφέ στην Κούσκουλα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έκανε. Τι έκανε. Όλη η πόλη στα πόδια του. Δεν μιλάμε για τις γκόμενες τώρα. Δεν μιλάμε για τις γκόμενες. Άστο. Ο πρώτος αθλητής που βάλε σκουλαρίκι στα αυτή. Κωστικάρα φίλε. Κουλτούρα. Ροκ. Ροκ τύπος. Καθαρά. Γιατί δεν βγάζουμε τέτοιο διαγωνισμό για τον πιο γαμπρό όλων των εποχών. Νομίζω στη Θεσσαλονίκη ο Κλάους θα το πάρει. Ποιο ρε. Ναι, ναι. Δεν σε βλέπει. Δεν λέω για μένα. Τι. Ο Κλάους. Ναι, ναι. Ήτανε, γάμπριζε. Με αυτό το μαλλί και με αυτό το μαλλί που είχε. Και άλλοι βέβαια, εδώ που το σκέφτομαι, και άλλοι μουλοχτοί. Απλά οι άλλοι ήταν πιο μουλοχτοί όλοι. Ούτε νιχάκι. Ούτε νιχάκι, γιατί αυτοί κρατιούντουσαν. Τώρα δεν μπορείς να γαμπρίσεις ελεύθερα. Παλιά που δεν υπήρχαν τα μίντια, φίλε. Κορυτό σου έχει δώσει μπουνιά σε φωτογράφο έξω από μπουζούκι. Καλά, όλοι έχουμε τσακωθεί με τους φωτορεπόρτερ. Τα θυμόμαστε, φίλε, τα θυμόμαστε. Τα διαβάζαμε τότε στα Στοχάη. Κυνηγούσε ο Νίκος Οικονόμου έναν μέσα σε μαγαζί. Σε ένα μπουζουξίδικο που έπρεπε να τραβούσε φωτογραφίες. Τραβούσε φωτογραφίες. Φίλε, εντάξει, ήταν κύριο Χοντρούλης ο Νίκος Οικονόμου. Ναι, τα τραπέζια τώρα, δεν πέντε πόντους, ναι. Φεύγαν τα ποτήρια και τα. Υπάρχει στον αέρα. Τον έπιασε. Τον έπιασε. Και. Ποιος τους χώρισε. Εσύ. Όχι. Ποιος. Ο Σιγάς. Τραγικό. Δηλαδή, τραγικό. Ο άλλος μόλις βλέπει και τον Σιγάρ, ο οποίος ο Ράμπο τότε ήταν τούμπανο. Τούμπανο, ναι. Λέει, όχι, τώρα εδώ θα πεθάνω. Εδώ θα την τελευταία μου πνοή. Βγάζει από μέσα το φιλμ, έξυπνος ο Οικονόμου. Τσακ, πατάει τα κάτι κουμπιά, βγάζει το φιλμ, τότε ήταν φιλμ. Ναι, δεν είχε τις ψηφιακές που δεν ξέρεις τις σβήνεις, ναι. Και την τράβα και το πετάει. Νόμιζε το χάλασε. Και τι, την πήρε ο άλλος, ξανά βάλε. Την ξανά και βγήκαν οι φωτογραφίες. Κανονικά, τι ζω. Ναι, ρε φίλε. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, Γιάννη. Πάμε να τα πούμε λίγο. Έτσι. Να κλείσουμε όμορφα. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το παλιό διάλειμμα. Τα λέμε εδώ με τον Γιάννη και συζητάμε τώρα. Έχει γίνει μηντιάνθρωπο και συζητάμε για τηλεόραση εκτός. Το ένα, το άλλο, πώς γίνει το ένα, πώς γίνει το άλλο. Σιγά σιγά βλέπω. Μαθαίνουμε, ρε φίλε, μαθαίνουμε. Τρέμε, μαλέλη. Τρέμε. Όταν θα έρθει η στιγμή να με καλέσουν και στην τηλεόραση, να ξέρω τι να κάνω και μην είμαι ξεπόλυτο στα αγκούρια. Θα κάνουμε δική μα δημιά σα. Δικό μα κανάλι. Ναι, κάνουμε YouTube, τι άγχονες. Θα λέμε ότι είμαστε καναλάρχε. Σημασία έχει τι λες ότι είσαι. Τώρα πώς μου το έγραψε άλλος, σαϊτάρχης, σαϊτάρχης. Σαϊτάρχης, ραδιοφωνικός παραγωγός. Μπορεί να μπείτε στο socialgram.gr, είναι πολύ ωραίο site, έτσι γρήγορο. Mm. Έχει διάφορα ωραία θέματα, πολύ ωραία, εντυπωσιακά. Το ξεκινήσαμε για γυναικείο site, τελικά είναι 100% αντρικό site. Γιατί το κάνεις αυτό, Γιάννη? Γιατί, αγόρι μου, είναι ένα site που ανοίγει το μάτι. Ναι. Ναι, έχουμε το gpavlapoint.gr. Είδα αρκετά. Ανεβάζω τώρα, έγραψα μια ιστορία χθες το βράδυ, την έχω τελειώσει ακόμα. Θα το πω, είναι τη μεγαλύτερη κηδεία που έχει γίνει σε γήπεδο μέσα. Τι? Το τρίποδο του Στογιάκοβιτς. Θα γράψεις το gpoint. Θα γράψω το gpoint. Θα το πάρω στο SDN και το πάω 24. Ξέρεις. Να το πάρεις, είναι μαγικό. Το πριν, εγώ ξέρω τι έγινε, το τρίποντο, αλλά... το μετά, μετά μέσα από διτήρια τι έγινε. Να λέει ο Πέτζα και ο Σωτήρης τι έγιναν. Ε? Να πει ο Πέτζα, να πει ο ίδιος ο Πέτζα τι έγινε εκείνη την ώρα. Βάλ' το να τα πει. Ντρέπεται. Τι ντρέπεται, 100 χρόνια πέρασαν. Ντρέπεται. Γιατί κάναμε διάφορα μέσα από διτήρια. Ζωγραφίσαμε μέσα από διτήρια. Ζωγραφίσατε. Ζωγραφή, εννοείται.
Από το Μαλί ποιον έπιασε μια γκόμενα, το Σωτηρί. Από το Μαλί, ναι. Τον Μπαλογιάννη. Και τον Μπαλογιάννη. Και έβαλε το χέρι μέσα εκεί στη φυσούνα, τα γράφουμε όλα αυτά, είναι ωραία. Τα κλάματά του, έκλαψε. Ποιος έκλαψε. Έκλαψε στο Γιάκοβιτς, ο Μπουντούρης έκλαιγε. Εντάξει φίλε, σπάσαμε έδρα. Ναι, έσπασε σε ένα μία πρωτάθλημα, δηλαδή. Ναι. Και μετά τι κάναμε, το ήταν μόνος του. Σπάσαμε την έδρα του Ολυμπιακού. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο πρωτάθλημα. Γιατί άμα δεν σπάγαμε την έδρα του Ολυμπιακού εμείς. Όπως ο Ολυμπιακός που πήρε την έδρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός ακόμα πρωτάθλημα θα έπαιρνε. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιρνε ποτέ πρωτάθλημα. Γιατί δεν ήταν πρώτος και την χρονιά. Ναι. Πάλι ήταν με μια που είχε. Πώς το λέμε, ρε, το ψηλό. Του Σάκρυφορντ, ποιον εμείς. Εμείς είχαμε Σάκρυφορντ, Μακρέι, ναι, συγχωρεμένο. Πω, και αυτή είχαν Ντίνο Ράντζα. Ναι. Ντίνο Ράντζα και Μπάιρον Σκοτ, φίλε. Δεν είχε πάει καλά ο Σκοτ. Δεν ήταν. Στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν. Δεν πρόλαβε να πει. Ο Ράντζα ήταν. Ο Ράντζα, όπω το λέγαμε. Κόμαζε δεν είχαν. Όχι. Ποιο πριν ήταν ο Κόμαζε. Και το ετοιμάζω αυτό. Θα είναι πολύ δυνατό, πολύ συγκινητικό. Μου λέει ο Πέτζα, στείλ του μου να το διαβάσω πριν. Γιατί λέω. Θα το αλλάξει, λέω. Φουγό, ό,τι θυμάμαι γράφω. Θα στο στείλω αν μα επιβιώσει και εσύ κάποια πράγματα. Ναι. Θα είναι δικά σου, μόνο έτσι. Αλλιώς δεν. Αλλιώς δεν έχει. Ούτε ρωτάμε, ούτε κάνουμε. Ήδη μερικοί πήραν τις ιδέες τις δικές μου και φτιάξανε κάποια site. Ποιοι? Ο φίλος, ο τερματοφύλακας. Ποιος δεν. Ο Ελευθεροπλούς. Ναι. Ο Έλε έκανε τέτοιο. Ναι, ίδιο ακριβώς. Ο Έλε, φίλε, δεν είναι. Αντιγραφή. Έχει κουλτούρα, δεν είναι. Αντιγραφή. Εντάξει. Τα γατάκια. Με έβαζε και κόντρα, έχει μια Mercedes αυτό και το πέτυχα σε φανάρι στην παραλιακή, σε καλοκαίρι τώρα. Και με μάρσαρε. Τον έδεξε. Είπα άλλο να κάνω μια δεξιά. Ανάβω το flash. Αν και ήμουν αριστερά, το ανάβω το δεξί flash να τον πατήσω από πάνω. Γιατί έκανε κρύο και το είχε κάμπριο. Είχε κρύο. Δεν ήταν καλοκαίρι, καλοκαίρι. Ήταν εκεί μέσα Μαΐου και το είχε κάμπριο. Έκανε καμιά 17 βαθμούς. Και είχα τον τζίπ, εγώ έπρεπε να τον πατήσω από πάνω. Έχει έρθει η Βόρεια Ελλάδα να πάει στο Καράς. Γιατί έχει τον μπάτσελο του Γεωργάτος που παντρεύεται. Και είναι, έλεγε ο Γιωργάτος, με αγαπητό αμπελά. Και αλλάζουν στον Ουβό. Παρκάνουν διπλή Παρασκευή απόγευμα. Τους παίρνουν τις πινακίδες. Με παίρνει ο Άμπε, μου λέει, έχεις καμιά άκρη με πινακίδες. Παρασκευή απόγευμα, λέω. Ναι. Ας το δούμε και αυτό, γιατί αυτή την άκρη δεν την έχω, εγώ αυτό δεν έχω αμάξει. Και φίλε, τον στέλνω, πάει την παίρνει μέσα στο μπουφάν και φεύγει, εκεί τον γνώρισα. Και μετά κρατήσαμε σχέσεις. Έρχεται συχνά εδώ. Είναι πολύ φίλος με τον κολλητό μου. Αλλά δεν είναι κακό παιδί. Ίσα-ίσα έχει, έχει διώξει εκείνη την γαβρίλα. Είναι ζηλιάρης. Την έχει διώξει εκείνη την γαβρίλα. Κουράστηκε. Αλλά για προπονητής είναι πολύ, πολύ ανοιχτά. Έπαιζε πολύ έτσι. Δεν ήταν για Ελλάδα. Αυτός για άλλη χώρα ήταν. Αν και μου είπε ο φίλος σου, κολλητός σου, ότι είναι καλός προπονητής. Έχει και τον κοντό δίπλα του. Καλός προπονητής είναι, απλά είναι για άλλο πρωτάθλημα. Εδώ παίζει πολύ ανοιχτά. Παίζει ψηλά η άμυνα, καλό passing game, αυτά, τρώει 0-2, γεια σας. Χαμπάρ δεν παίρνει. Είχα προτείνει στον ΠΑΟΚ κάποια στιγμή. Εντάξει, δεν ήταν για ΠΑΟΚ. Να. Δεν ήταν για ΠΑΟΚ, δεν ήταν έτοιμος για τέτοιο βήμα. Εδώ θα τον τρώγανε σε 8 ώρες θα κρατούσε εδώ ο Δημήτρης. Δεν είναι και άλλη, ανήκει και στον Ολυμπιακό στα μάτια του κόσμου. Δεν τον έβλεπε κανείς με συμπάθεια ποτέ. Ναι. Παρότι σου λέει καλό παιδί, δεν είναι καραγκιόζης. Από τους λίγους που δεν είναι καραγκιόζης σε αυτό το άθλημα, πλάκα-πλάκα, όσο περνάνε τα χρόνια. Ελάχιστοι κρατήσαν ένα επίπεδο. Τέλος πάντων. Τι να πεις και τι να κάνεις. Γιαννούλη, τι θα κάνουμε τώρα, φίλε. Ξεκινάμε προετοιμασία. Εμείς πότε θα κάνουμε εκπομπές. Θα το συζητήσουμε αυτό. Σήμερα μας το ανακοίνωσες, μας έχεις βγάλει εκτός πλάνου. Τι είναι αυτό. Δεν στην ανακοίνωση, σου είπα ότι η 22 είναι η προετοιμασία. Θα φύγω. Εντάξει, θα βρω. Θα το βρούμε. Θα βρει άλλον παρτενέρ. Θα βρω άλλον, άλλη. Ωραία. Να με χώσει σε όποιον σε βολεύει. Την ποιήτρια βάλε. Θα βάλουμε την ποιήτρια. Τι που έγραψε το μυθικό, πήδαμε. Το γνωστό ποίημα. Κράτα αυτό τώρα. Μη δει κανείς γιατί έχει και υπογραφή. Φέρδω να το βγάλω. Να ευχαριστήσω τη νεαρή κοπέλα που. Που τα δίνει όλα για να σε έχει δίπλα τη από ό,τι βλέπω. Τα δίνει όλα η συγκεκριμένη. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσεις, τι θα κάνεις μετά. Αν θα πας να τη βρεις, έχει τηλέφωνο, mail.
Έχει εδώ Instagram, πέρα τα στοιχεία της. Όλα. Ξεκάθαρα δεν ξέρω πώς θα τα δώσω. Άμα δεν είχε το όνομα θα το σκεφτόμουν. Έχει το όνομα, ε. Έχει γράφει όνομα, τα έχει γράφει εννοείται. Γιατί δεν ξέρω, πρέπει να είναι κανένας Teddy Boys, ξέρω εγώ, για τέτοια. Εσύ... Να πω ότι χάρηκα που είσαι στο γήπεδο προχθές στον ΠΑΟΚ που είδα Χρήστο Τσέκο. Μα Θεός. Είδες Χριστάρα. Θεός. Χρήστο Τσέκος. Χαμογελαστός. Ωραίος Χριστάρας. Ο Τσέκος ο Αλυταράς. Ο Τσέκος ο Αλυταράς. Τσέκο, χάρηκα πιο πολύ γιατί ήταν μείον 20 κιλά ελαφρύτερος. Εντάξει, το Χρήστος για να χάσει 20 κιλά θέλει προσπάθεια. Το, ναι, ναι. Το κορμί του είναι βουνό τώρα, δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να έχει κάνει θυσίες για να τα χάσει αυτά τα κιλά. Δεν είναι απλά τα πράγματα σε αυτά τα μεγέθη. Αλλά ρε φίλε, τι ψυχούλα είναι αυτή, τι ωραίος τύπος είναι. Ψυχούλα. Θα σε δώσει μια μπάτσα να πας, φίλε, να γίνεις ψυχούλα εσύ ο ίδιος. Ναι, ναι. Πω πω, Παναγιά μου. Έχει, το... δώσει, έχει δώσει τη μεγαλύτερη μπάτσα σε κάποιον στο Περιστέρι, αυτό που έγραψα την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Στην αδερφή μου. Όχι, τύπη στην αδερφή μου. Κάποιος πήγαινε και έβρισε την αδερφή μου. Mm-hmm. Κατάλαβε ότι μέσα στο γήπεδο στο Περιστέρι ότι κάτι με, είμαστε συγγενείς. Ναι. Και την πήρε στο κυνήγι. Την αδερφή σου κυνηγούσε. Ναι. Και εκείνη την ώρα βγαίνει ο Τσέκος μπροστά της και λέει «Χρήστο, αυτό ζω με βρίζει». Και όπως, τι είπα, μου λέει, κατευθείαν χτσουπά, πάρ' τον κάτω, τέλος, ένα χαστούκι, ένα. Πόσα ρε φίλε να είναι. Και ο Τσέκος είναι βριασμένος, μπαίνει μέσα στα ποτήρια και αρχίζει και με βρίζει. Εσένα γιατί. Εγώ τον κοιτούσα, λέω, τι με βρίζει τώρα ο Τσέκος, για ποιο λόγο, τι έκανα. Αυτός έβριζε την αδερφή σου μέσα στην κερκίδα. Ναι. Τι ζώα είναι αυτά. Εντάξει. Μήπως είπε τίποτα για Έβενε, σέβεσαι και γύρισε και του είπε τίποτα. Μπορεί, ξέρω εγώ τώρα. Για αυτή η κάμπρα, παουξάκι για αυτή. 100% ναι, δεν μπορεί να το κλείσει. Ναι, όχι, ναι. Ειδικά με σένα. Γενικά ειδικά. Είναι ήρεμη. Όταν είναι κάτι με σένα. Αδέρφια, ρε φίλε. Δεν έχω αδέρφια, ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς είναι. Δεν έχεις. Δεν ξέρω πώς είναι. Και μετά το έψαχνα να τον βρω εγώ. Και έλεγα τον Τζέκο, τι τον έκανε, ρε. Έλα, του λέω Σαμία και τον ξάπλωσα. Έκανε ο κράτη μαλάκα όταν τον ξάπλωσε. Για τον κάνω. Θα μα τον πήραν τώρα, γιατί τον ξάπλωσε. Και δεν πρόβλημα να το δώσω κι εγώ καμία. Μέσα στο Περιστέρι. Μέσα στο Περιστέρι. Είχε κόσμο το Περιστέρι, δεν ήταν απλή έδρα. Μέσα στο Περιστέρι, δύο διπλά. Ανεβαίνει το Περιστέρι. Ανέβηκε το Περιστέρι. Να σου πω κάτι λεφτά. Ανέβηκε ο Ηρακλής, πιστεύω θα ανέβει και ο Ηρακλής. Μακάρι να ανέβει ο Ηρακλής, μακάρι. Θα ανέβει γιατί πιστεύω ότι. Είναι η πρώτη φορά στα τρία τελευταία χρόνια που τον παρακολουθώ που είναι. Το έχουν πιστέψει και οι ίδιοι. Φίλε, γιατί ουσιαστικά κάτι ένα τέτοιο μου έβγαζε εμένα το σύνολο. Να πάρει την Πάτρα, δεν είναι κάτι άλλο. Αν πάρει την Πάτρα τώρα στην Πάτρα, μετά τρίτο παιχνίδι και εδώ πέρα θα το πάρει σβηστά. Εντάξει, σβηστά δεν είναι τίποτα. Σβηστά το πήρε το χρυσό. Εντάξει, σβηστά στην έδρα του. Ναι, αυτό σου λέω. Μετά παίζει την έδρα του άμα πάρει ένα διπλό είναι. Ένα διπλό είναι. Τι εύκολο πράγμα να πάρει διπλό. Δεν είναι εύκολο, αλλά και η Πάτρα μπορεί να πάρει. Εντάξει, αλλάξαν προπονητή, κάνανε ράνα τώρα, όρμηξε όλη η πόλη τώρα. Ξαφνικά η Πάτρα που δεν μιλούνται μεταξύ τους λόγω των γυναικών που υπάρχουν εκεί. Ναι. Ήδη ξέρεις τι λένε για τις πατρινές. Ναι. Ξαφνικά όλοι οι ξαδέρφια και οι σόοι βγήκαν. Και όλοι βοηθάνε την Πάτρα, τον Απόλλων. Εμένα μου είπαν για τον Λιόλιο που έχει ναι. Τον Προμηθέα. Ναι. Ότι βοήθησε και αυτός. Ότι όλοι έχουν μαλώσει μαζί του. Όχι ρε, μαζί είναι όλοι ρε. Για όχι να στην Πάτρα, στο Νεσάκι. Στο Νεσάκι γιατί. Πολύ μηνελίκη, ότι τα έχει κάνει ένα κάτω, δεν ξέρω. Αυτός. Ναι. Ότι ζητάει όλο παρανοϊκά πράγματα, έχει απαιτήσει τελές. Έχει απαιτήσει γιατί βγήκε η ομάδα του Τρίτη. Όχι, έχει βάλει και λεφτά, δεν το συζητάω. Αυτό λέω. Ωραίο το site, ε. Μια χαρά, φίλε. Είδες το social gram. Πατάς απάνω στη φωτογραφία, βλέπεις και άλλες φωτογραφίες, βλέπεις και το σχόλιο, κατέβαλε λίγο. Δουλεύουμε με Ελληνίδες, με Έλληνες, με ξένες, εδώ. Τώρα καλοκαίρι ανεβαίνει και το site πιο πολύ. Μπέλα ή Μπέλα είναι αυτή. Μπέλα, ωραία. Να μαθαίνουμε και λίγο γιατί είμαστε άσχετοι. Ναι. Ο Δάντης τι τραγούδι πήγε έβγαλε. Τι τραγούδι, μα επίθεσης hacker λέει. Ποιο ρε δεν είσαι το τραγούδι που έβγαλε ο Δάντης. Ένα καριόλα λέει φταίς για όλα. Πολύ σωστά τα λέει. Θα πρέπει κάποτε να επιτεθούμε στο θετικό γένος. Άμα δεις το βίντεο κλιπ γιατί το είδα. Ναι. Έχει δύο χρώματα μαλλιών. Ο Δάντης. Ναι. Είναι αφού την είπε καριόλα και αφού και μετά όταν όχι, έχει κοντό αυτή... μαλλί, έχει ναι. Το μαλλί του Τσιαντάκη. Όχι ρε φίλε. Με μαλλί κάπως κουρεμένο και χέτι. Το άπες Δάντη, έπεσε πάνω μου που λες φιλενάδα, απέναντι σε σένα μιλάω, η διασκευή του Μαζουράκη, πώς λέγεται αυτός εδώ.
Μουζουράκης. Στο παλιό μου παλτό, στο Παπαδόπουλο. Έπεσε πάνω μου. Φίλε, εκπληκτική εκτέλεση. Που εγώ ξέρω, τώρα είμαι εντελώς απέναντι. Αλλά πολύ συνέστημα, φίλε. Ναι, και έχει γράψει αυτή την τραγουδάρα. Την έχει πει, την έχει κάνει, την έχει ράνει. Ο Δάντης. Ο Δάντης. Ναι, αλλά αυτός... έγραψε αυτή την παπαρία τώρα, καριόλα αυτές για όλα. Εντάξει. Επειδή ο Νάσος πήγε στο X Factor. Τι σχέση έχει ο Νάσος με τον Δάντη? Τη λέξη. Δεν είναι Δάντης παλιό μπαλτού. Ναι, σαν αυτή η άλλη τρελή και αυτή. Σάικο, ωραία, ωραία Σάικο αυτή. Ωραία τύπησε. Τέλος πάντων, είναι, νομίζω ότι αυτό καιρό είχα να πω για ένα τραγούδι ελληνικό, ότι αυτή η εκτέλεση είναι σούπερ. Ναι. Σοκαρίστηκα. Μπράβο. Γιατί μου άρεσε το κομμάτι βέβαια. Θεωρώ ότι είναι από τα top της τελευταίας. Του παλιού παλτό. Ναι. Εννοείται. Και το λέγει ωραία κιόλας. Δεν είναι... Κοίτα εδώ τι έχει κάνει η Ευρωλίγκα. Και θέλει να φύγει ο Παναθηναϊκός. Και εδώ παρουσίαση ομάδος. Καλά στη Δεζάντα, καλά είναι. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Πρωτοφόλη τη γράφει. Άσε τώρα την παρουσίαση ομάδος. Θα πας να το δεις. Έχεις να μου προτείνεις κάτι? Όχι φίλε, γιατί είμαι καλεσμένος. Αν δεν ήμουν, θα σου πρότεινα. Αυτό πάλι ότι είσαι καλεσμένος και δεν χωράω εγώ. Δεν είναι. Δεν έχω στη ζωή μου. Δεν έχω πει κάπου. Θα πάω κάπου και να πει ο άλλος. Α, ναι, και να μην τον πω, έλα. Έλα μαζί μου. Τώρα δεν έρχομαι. Τι γελάς. Για πιτελίκη είσαι τώρα. Τι γελάς. Πήρες θα πας κάπου. Ναι, και δεν λέει πού. Δηλαδή δεν λέει τι θα κάνει. Εκτός αέρα. Τι έχω πει εκτός αέρα. Είναι πάρτι γενεθλίων και δεν είμαι καλεσμένος. Δηλαδή άμα πάω και κάτσω στο μπαρ μόνος μου. Είσαι καλεσμένος. Θα εκπέσει φράση ζωή μου. Θα κάτσω μόνος μου σε μπαρ. Τι μόνος σου. Δεν έχω ξανακάτσει ποτέ μόνος μου σε μπαρ. Την τέτοια. Την Πίτρια. Αυτό μπορεί να γίνει και τραγούδι κανονικά, ε? Να μελοποιηθεί. Δώσουμε με φυσικούς ήχους. Δώσουμε στο Δάντη. Ναι. Να πάρει κλαρίνο με αρμόνιο μαζί. Αν έχετε έμπνευση το βράδυ, βάλει... πάρτε με ένα λίγο να το μελοποιήσουμε. Εντάξει. Ένα τηλεφωνάκι εκεί. Να... θα μπορέσει εκεί στο πάρτι που είσαι καλεσμένος που δεν είμαι, ναι, καλεσμένος για σένα, να μιλήσεις. Για σένα θα μπορέσει να βγεις λίγο έξω να ακούσεις. Σταμάτα να ξεπερδεύουμε, να πάμε να κάνουμε δουλίτσα και να φύγουμε. Σταμάτα. Αν πλέξουμε μαζί, θα φύγουμε μεθαύριο. Άντε, τελειώσαμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας. Όλοι οι χορηγοί μας είναι άνθρωποι μας, όπως λέει το σύνθημα. Spa Privé, δίπλα στο One Salonica, Ιωάννη Κολέτη 24, παιδιά, 530-580. Παίρνετε τηλέφωνο για σάουνα, τζακούζι, χαμάμ και σοκολατοθεραπεία. Για την καλύτερη πίτσα της πόλης, Fresh Day, πρέπει να το πω, Fresh Day. Είναι Πέτρου Συνδίκα 22, τηλέφωνο 231-088-9000. Και φυσικά Μαλλιάς, ο οποίος τρίτη πρωί θα πάω γιατί έχουν ξεφύγει λίγο οι τρίχες μου και θέλω να είμαι σένιος και ωραίος. Λοιπόν, αυτό ήταν το ντουέτο, 107,4, ευχαριστούμε, γεια σας.